Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και αυτή την εβδομάδα στην πρώτη ανάρτηση. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πέρασε και το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2014. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα είναι η γιορτή των Θεοφανίων. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, καθώς σήμερα είναι και αρκετοί αυτοί που γιορτάζουν. Λοιπόν, γιορτάζει η Φανή, γιορτάζει η Φωτεινή, ο Ιορδάνης, η Ουρανία, η Περιστέρα, βλέπουμε εδώ, η Θεοπούλα, ο Θεοφάνης. Να πούμε πως το όνομα Θεοφάνης, ουσιαστικά η ετυμολογία του σημαίνει εμφάνιση του Θεού, από το Θεός και το Φανής που σημαίνει εμφανίζομαι. Να πούμε πως γιορτάζει δύο φορές κάθε χρόνο. Μία γιορτή είναι σήμερα, ανήμερα των Θεοφανίων, και η άλλη είναι στις 12 Τρίτου. Να δούμε όμως και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, και ξεκινάμε από το 1449. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στρέφεται στο Μυστρά, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1821 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αποβιβάζεται στην Καρδαμίλη της Μάνης για να προετοιμάσει την εξέγερση των υπόδουλων Ελλήνων. Το 1828 φτάνει στον Ναύπλιο ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Το 1919 το Εργατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ελλάδας, αργότερα ΚΚΕ, κάνει την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωσή του στην Αθήνα. Το 1948 το Συμβούλιο της Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής διαπιστώνει ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποτύχει στην προσπάθειά τους να εξοντώσουν τις κομμουνιστικές δυνάμεις, επιδεικνύοντας έλλειψη επιθετικού πνεύματος και κακή καθοδήγηση. Προτρέπει λοιπόν τον πρόεδρο Τρούμα να αποστείλει στρατεύματα στην Ελλάδα και να αυξήσει την οικονομική βοήθεια. Το 1977 δημοσιεύεται στην Πράγα η Χάρτα του 77, το Μανιφέστο των Αντικαθεστωτικών για το Σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην κομμουνιστική Τσεχοσλοβακία. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να δούμε όμως και ποιες είναι οι προσωπικότητες που επίσης έχουν γεννηθεί. Το 1706 γεννήθηκε ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, πολιτικός και εφευρέτης. Το 1822 ο Ερίκος Λίμαν, ο Γερμανός αρχαιολόγος. Και το 1942 ο Γιάννης Μπουτάρης, ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός. Ακούμε από κάτω και τα κάλαντα των Φώτων, θα τα ακούσουμε και λίγο καλύτερα αργότερα. Να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες που έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1884 πέθανε ο Γκρέγκορ Μέντελ, ο Τσέχος μοναχός που ανακάλυψε τους νόμους της κληρονομικότητας. Το 1918 πέθανε ο Γκέοργ Κάντορ, ο Γερμανός μαθηματικός και εισηγητής της θεωρίας των συνόλων. Και τέλος, το 1993 πέθανε ο Ντίζι Γκιλέστη, ο Αμερικανός τρομπετίστας της jazz, από τους δημιουργούς του πανεστατικού μουσικού ρυθμού της δεκαετίας του 20, bebop. Αυτά λοιπόν ήταν και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Και θα περάσουμε να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων, μιας και σήμερα τα πρωτοσέλιδα είναι μόνο αθλητικά. Οι καθημερινές πολιτικές εφημερίδες σήμερα δεν έχουν κάποιο φίλο, μάλλον προφανώς λόγω της αργίας. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Το Φως της Δευτέρας, όπου διαβάζουμε: Μαρινάκης για όλα σε συνέντευξη λοιπόν που παραχώρησε στη Νέα Υόρκη, Αντένα Σατ στο Αντένα Σατ Like, για ΠΑΟΚ και Σαββίδη, καθώς έριξε και αιχμές εναντίον των παραγόντων. Ο Λίνο έριξε στα πηγάδια και την Ξάνθη σε ένα πεντάλεπτο, πάλι στο τέλος με 2-1. Άγριο ξύλο και συμπλοκές μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, διακοπές και μάτς ντροπής στο Εγάλεο με τελικό σκορ 1-2 υπέρ της ΑΕΚ. Ο Καμαρά εκτέλεσε τον Παναθηναϊκό με 1-0, ενώ ο Πανθρακικός Λεβαδιακός το σκορ έληξε με 1-0. Ισοπαλία 2-2 στη Βέρεια. Και θα περάσουμε και στην εφημερίδα Η Πράσινη, όπου διαβάζουμε: Πέτριτς και γκολ. Πατάει η Ελλάδα σήμερα, ο Κροάτης Κίλερ και ανοίγει λογαριασμό. Τέλος στα blackout βάζει ο Πεκταράς που θα κάνει φωνικό δίδυμο με τον Μπέργκ. Εγώ φταίω, συγγνώμη από τον κόσμο μας. Ο Αναστασίου ανέλαβε με θάρρος την ευθύνη για τον αγνώριστο χθεσινό Παναθηναϊκό που έκανε δώρο την νίκη 1-0 στον Πανετολικό. Διαβάζουμε επίσης: Πράσινο φρουρό, σεβασμό στους μασκαράδες. Οι γαύροι αποθέωσαν την Κηφισιά και ο πράσινο φρουρό βάζει τέλος στο κλάμα του Σπανούλη. Και πάμε στην εφημερίδα Η ώρα των σπορ. Λυσασμένα σκυλιά οι παίκτες της ΑΕΚ. Αφιονισμένοι όλοι οι παίκτες του Δέλα απάντησαν αντρίκια και με τσαμπουκά στα όργια που γίνονταν εναντίον της ΑΕΚ εντός γηπέδου από δίθεν συναδέλφους τους. Και στις εξέδρες από ένα φανατισμένο στρατό κομπλεξικών. Πρώτη φορά φέτος τέτοιο πάθος. Βασιλομπίλαρος μπροστάρης, ενώ νίκη ψυχής μέσα σε ζούγκλα. Ξεβράκωσαν τους κανίβαλους. Πάμε στην εφημερίδα Πρωταθλητή σε όλα. Γελάς Ισπανέ.
ναι. Το ξέρουμε, μπορείς να τους περάσεις. Από δράμα σε δράμα, η Manchester United έμεινε έξω και από το κύπελο. Ο θρύλος κοιτάζει πια την Ευρώπη. Νέα ήττα μέσα στο Old Trafford, 1-2 από τη Σουόνσι. Τρομερά τα κενά τους. Βόμβες Μαρινάκη, λοιπόν, έριξε το γάντι στους προέδρους. Να κοιτάξουν οι προέδροι τα χάλια τους, να πάρουν παίκτες και καλούς προπονητές. Φεύγει ο Ρούνεϊ, έρχεται ο Κοεντράο, αναβρασμός στους μπέμπιδες. Τα φώτα τώρα στον Μίτρογλου, η Ντόρτμουντ τον βλέπει για αντιλεβαντόφσκι. Ο Μίτσελ τον θέλει για αστέρα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Goal News. Η αλητεία εξακολουθεί να βασιλεύει στο κακόμοιρο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σκοτάδι ο τίτλος του πρωτοσέλιδου, ενώ η ΑΕΚ 2-1 το εγάλεο με ανατροπή. Όρθια στο ξύλο. Στην εφημερίδα Sport Day, αγέραστη, και μιλάμε με γκολ στο 87 και στο 92, Κατσουράνης και Λίνο έκαναν τα αδύνατα δυνατά. Ο Εουσέμπιο αντιός παγκόσμιος θρήνος για τον χαμό του θρυλικού μαύρου πάνθυρα. Ζούγκλα, έκρηξη βίας και απίστευτα επεισόδια στην δύσκολη νίκη της Ένωσης. Και πάμε στην εφημερίδα Live Sport, πράσινος ο Πέτρης. Πλήρης επιβεβαίωση της Live Sport που είχε αποκαλύψει από τις 29 Δεκεμβρίου την πρόταση του ΠΑΟ στον Κροάτη Γκολτζή. Συμφώνησε σε όλα και σήμερα το απόγευμα φτάνει στην Αθήνα. Επιβεβαίωσε λοιπόν το τριφύλι αλλά και ο ίδιος μέσω του Facebook. Άγρια δύση, ποδαρικό έσχους για το ελληνικό ποδόσφαιρο στο 2014. 4 ώρες ατέλειο του ξύλου στο μάτς Εγάλεο ΑΕΚ 1-2 που ξεκίνησε μέρα μεσημέρι και τελείωσε μέσα στο σκοτάδι. Σκηνέ ζούγκλα πριν κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα, μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Πάμε στην εφημερίδα Γαύρος η προκήρυξη. Βόμβες Μαρινάκη από τη Νέα Υόρκη. Τυχοδιώκτες, απατεώνες, λαθρεμπόροι. Φτιάξε πρώτα ομάδα και μετά μιλάτε. Γιατί έτσι μιλάτε και ξεφτιλίζεστε, δήλωσε ο πρόεδρος. Ο Ολυμπιακός είναι παράδειγμα προς μίμηση. Άλλα είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Ποιος είναι ο απατεώνας, λαθρέμπορος και τυχοδιώκτης, το ξέρει. Σημείωσε με νόημα, ενώ θα πρέπει όμως και η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της και να πληρώνουν όλοι ό,τι τους αναλογεί. Αποκαλύψεις, τι είπε ο πρόεδρος στους γαύρους της Νέας Υόρκης για Μίτρογλου, Ρομπέρτο και Κάμπελ. Για τον Πελέ, πολύ καλός παίκτης, ενισχύσαμε το κέντρο μας. Ο Ντομίνγκες, ο Βέρδου και ο Ιμπαγάσα. Ένα ρεπορτάζ αλλιώτικο από τα άλλα για το δεκάρι του Ολυμπιακού. Ενώ ρεκόρ δεκαετίας και καριέρας για τον Σαβιόλα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να ρίξουμε μία ματιά. Σήμερα όπως είπαμε είναι η γιορτή των φώτων, είναι η γιορτή όπως αλλιώς είναι γνωστή των Θεοφανίων. Να δούμε όμως λίγο τι είναι αυτή η μέρα. Η γιορτή των φώτων λοιπόν είναι στις 6 Ιανουαρίου. Με αυτή τη γιορτή τελειώνει το 12ήμερο των Χριστουγέννων. Ο λαός πιστεύει πως την ημέρα των φώτων φεύγουν οι καλοί κάτζαροι γιατί όπως λένε φοβούνται την αγιαστούρα του παπά. Οι καλοί κάτζαροι λοιπόν αρχίζουν να φοβούνται από την παραμονή που γίνεται ο μικρός αγιασμός. Παραδοσιακά οι καλοί κάτζαροι αφού ενοχλήσουν τους νητούς για 12 ημέρες θα επιστρέψουν και πάλι στο κέντρο της γης. Τη μέρα των φώτων αγιάζουν τα νερά και σε πολλά μέρη της Ελλάδος ρίχνει ο παπάς το σταυρό στα νερά και παιδιά ενήλικες πέφτουν στα νερά για να πιάσουν το σταυρό. Κατά το τέλος της λειτουργίας, οι πιστοί παίρνουν άγιο νερό και ραντίζουν το σπίτι, τα σπαρτά και τα ζώα. Επίσης, η γιορτή των φώτων ολοκληρώνουν τις διακοπές των παιδιών, τα οποία επιστρέφουν στο σχολείο. Τώρα, αυτή τη βδομάδα, ανοίγουν μεθαύριο Τετάρτη τα σχολεία. Να πούμε πως χαρούμενα, θριαμβευτικά και ελπιδοφόρα τα Θεοφάνεια, ή φώτα όπως είπαμε είναι αλλιώς γνωστά, κλείνουν το 12ήμερο που άνοιξε την παραμονή των Χριστουγέννων. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδος γιορτάζονται πανηγυρικά μέσα από διάφορα είδη και έθιμα. Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια η γιορτή αυτή κάλυπτε μαζί τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου των φώτων, του αγιασμού δηλαδή, τα Θεοφάνεια και αύριο του Αγίου Ιωάννη, γιορτάζεται και μια υπολανθάνουσα λατρεία προς το νερό. Τα νερά θεωρούνται άλλωστε παντού αγιασμένα. Κανείς πια δυσιδαιμονικός φόβος από τις νύχτες και τα ξωτικά του χειμώνα. Κατά τα Θεοφάνεια λοιπόν φανερώθηκε και η τριαδικότητα του Θεού, η Αγία Τριάδα. Λέγονται όμως και φώτα γιατί κατά τα πρώτα χριστιανικά χρόνια την παραμονή των Θεοφανίων βαπτίζονται οι οπαδοί της νέας θρησκείας.
Η αναζήτηση λοιπόν της καθάρισης από τον άνθρωπο αντικατοπτρίζεται ακόμη και στις αρχαίες θρησκείες. Από την μέρα ξεκινά και αντίστροφη μέτρηση για τους καλικάτζαρους. Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανίων, τα αερικά, τα παγανά, οι καλκάδες, οι γνωστοί σε όλους μας λοιπόν καλικάτζαροι που έκαναν την εμφάνισή τους στην επάνω κόσμο με την αρχή του 12ημέρου, εγκαταλείπουν τις εγκόσμιες αταξίες τους και ξαναγυρίζουν στο αιώνιο έργο τους. Να κόψουν λοιπόν το δέντρο που κρατάει τον κόσμο ώστε να γκρεμιστεί και να χαθεί για να εκδικηθούν τους ανθρώπους. Αυτά λοιπόν είναι κάποια από τις δυσιδαιμονίες που ακούγονται αυτές τις ημέρες. Στην Ανατολική Μακεδονία, ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εορτασμός των Θεοφανίων στη Δράμα με πληθώρα εκδηλώσεων και δρόμενων. Σκοπός τους είναι η εξασφάλιση της καλοχρονιάς, δηλαδή η καλή υγεία και η πλούσιη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή. Μαύρες κάπες, δέρματα ζώων, μάσκες, κουδούνια και θόρυβοι, στάχτη και σταχτώματα, χωρί και αγερμοί, αναπαράσταση οργώματος και σποράς, πλούσιο παγοπότη και ευχές επιδιώκουν να επενεργήσουν στην καρποφορία της φύσης. Σε απόσταση πάντως 4 χιλιόμετρων από την πόλη της Δράμας βρίσκεται το μοναστηράκι. Θα δούμε και πλάνα από αυτή την γιορτή, όπου κάθε χρόνο στις 6 Ιανουαρίου, την ημέρα των Θεοφανίων, αναβιώνει το έθιμο των Αράπηδων. Έχει τις ρίζες του στην αρχαία ελληνική θρησκεία και πιο συγκεκριμένα στις διονυσιακές τελετές, ενώ έχει δεχτεί και χριστιανικές επιρροές. Οι Αράπηδες, να πούμε πως είναι μια εθιμική παράσταση, ένα δρόμενο δηλαδή, με έντονα την υπερβολή, το μαγικό και το λατρευτικό στοιχείο, στην οποία συμμετέχουν οι κάτοικοι της περιοχής. Είναι μία από τις μεταμφιέσεις του 12ημέρου που ξεκινάει από τις 25 12 έως και τις 6 πρώτου, που γίνονται στον ομό Δράμας και πιο συγκεκριμένα στο Μοναστηράκι, στο Βόλακα, την Πετρούσα, τον Ξηροπόταμο, στους Πύργους και την Καλή Βρύση. Το ίδιο έθιμο να πούμε πως το συναντάμε επίσης και στα χωριά Βόλακας, Πετρούσα και Ξηροπόταμος, ενώ αναβιώνει επίσης κάθε χρόνο και στην Νικησιανή του Δήμου Παγκαίου στον νομό Καβάλας. Βλέπουμε κάποια πλάνα και από την περιοχή Παγωνές. Στη Νέα Κάρβαλη, λοιπόν, ανατολικά της Καβάλας, κάθε χρόνο την παραμονή των Θεοφανίων αναβιώνουν τα Σάγια, ένα έθιμο που τηρούνταν σε όλη την Καπαδοκία. Το έθιμο αποτελεί μια τελετουργική πράξη με χορό και τραγούδι γύρω από τις αναμένες πυρές. Ένα λοιπόν από τα πιο γνωστά έθιμα των Θεοφανίων, τα ραγκουτσάρια, για το οποίο θα πούμε αύριο, μιας και ξεκινάει από σήμερα, αλλά θα το πούμε αύριο να έχουμε και μερικά πλάνα, αναβιώνει κάθε χρόνο στην πόλη της Καστοριάς, όπου οι κάτοικοι μεταμφιέζονται για να ξορκίσουν το κακό. Τα πλάνα που βλέπετε στις οθόνες σας είναι από το έθιμο των Αράπηδων, όπως είπαμε. Και να συνεχίσουμε στην Καστοριά, όπου με τα ραγκουτσάρια φορούν τρομακτικές μάσκες που έχουν συμβολικό χαρακτήρα και περιφέρονται στους δρόμους κάνοντας εκοφαντικούς θορύβους με τα κουδούνια τους. Συνηθίζουν να ζητούν από τον κόσμο την ανταμοιβή τους, επειδή, όπως λένε, είναι το αντίτιμο για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Το γιάλα γιάλα, ένα άλλο έθιμο, αναβιώνει στην Ερμιόνη της Αργολίδας πάνω από 50 χρόνια, με ανάλογα έθιμα να επιβιώνουν και σε άλλα ψαγοροχώρια της περιοχής, όπως το Πορτοχέλη και την Κοιλάδα. Τώρα να πούμε πως τα ξημερώματα των φώτων, τα αγόρια που πρόκειται τη νέα χρονιά να παρουσιαστούν στο στρατό, συγκεντρώνονται, γευματίζουν όλα μαζί και έπειτα γυρνούν σε όλα τα σπίτια της περιοχής από σοκάκι σε σοκάκι, φόρονται παραδοσιακές ναυτικές φορεσιές και τραγουδώντας το γιάλα γιάλα. Την παραμονή λοιπόν των φώτων, οι κάτοικοι στολίζουν τις βάρκες τους με φήνικες, νερατζιές και ερμηνευτιές, τις οποίες δένουν στο λιμάνι πριν την καθιερωμένη βουτιά. Στη Λευκάδα λοιπόν τηρείται το έθιμο των πορτοκαλιών. Οι πιστοί βουτούν στη θάλασσα τα πορτοκάλια που κρατούν και στα χέρια τους και τα οποία είναι δεμένα μεταξύ τους με ένα σπάγκο. Έπειτα τα παίρνουν στο σπίτι τους για ευλογία και αφήνουν ένα από αυτά για έναν ολόκληρο χρόνο στα εικονίσματα του σπιτιού. Πριν λοιπόν την τελετή της κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού ρίχνουν στη θάλασσα τα παλιά πορτοκάλια. Σε άλλα νησιά όπως τη Λέσβο, την ώρα που πέφτουν στη θάλασσα οι βουτυχτάδες για να πιάσουν το σταυρό, οι γυναίκες παίρνουν με μια νεροκολοκύθα νερό από 40 κύματα, όπως λένε. Έπειτα με βαμβάκι που βουτούν σε αυτό, καθαρίζουν τα εικονίσματα, χωρίς να μιλούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και στη συνέχεια ρίχνουν το νερό σε μέρος που δεν πατιέται. Συνήθως αυτό είναι το χωνευτήρι της εκκλησίας ή σε ένα σχολείο, άλλοι τα ρίχνουν και στη θάλασσα. Να ακούσουμε λίγο τα κάλαντα των Χριστουγέννων και να δούμε πού θα περάσουν φέτος οι πολιτικοί μας τα Θεοφάνεια. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος θα μεταβεί στην Τέλενδο για τη γιορτή των Θεοφανίων, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Ναυτιλίου, τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Ο κύριος Παπούλιας και ο κύριος Βαρβιτσιώτης θα παραστούν στην
τελετή αγιασμού των υδάτων και την κατάδυση του Τιμίου Σταυρού στην Τέλενδο, ενώ στη συνέχεια πρόκειται να επισκεφθούν την Ψέριμο και την Κάλυμνο. Από την άλλη, να πούμε πως ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα παραστήσει την τελετή καθιαγιασμού των υδάτων στην Καλαμάτα, ενώ από την άλλη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Αβραμόπουλος θα μεταβεί στο Καστελόριζο, όπου θα παραστεί στον εορτασμό του Τίμιου Σταυρού στο λιμένα της Μεγίστης μετά τον Μεγάλο Αγιασμό. Φωτισμοί και χαρές μεγάλες και αγιασμοί. Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό κάθεται η κυρά μας η Παναγιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα. Και τα κάλαντα των φώτων, σε συγκεκριμένη περίπτωση θα ερμηνεύει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είναι από ένα άλμπουμ εκκλησιαστικά τραγούδια, ένα LP τέλος πάντων που είχε φτιάξει παλαιότερα. Να πούμε λοιπόν πως, όπως είπαμε, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα μεταβεί στο Καστελόριζο. Από την άλλη, με την ευκαιρία μάλλον ο κύριος Αβραμόπουλος θα επισκεφτεί και το στρατόπεδο της τοπικής διοίκησης άμυνας Νήσου και θα μεταβεί επίσης και στα στρατιωτικά φυλάκια των νήσων Στρογγύλης και Ρο, ενώ θα καταθέσει και ένα στεφάνι προς τιμή της κυράς της Ρο, Δέσποινας Αχλαδιώτη. Το κύριο Αβραμόπουλο, να πούμε ότι θα σας συνδεύσει ο αρχηγός του Γενικού Επιταλείου του Στρατού, ο στρατηγός Μιχαήλ Κωνσταράκος. Ας ακούσουμε λίγο τα κάλαντα. Ευχηθούμε επίσης και χρόνια πολλά ακόμα σε όσους γιορτάζουν, καθώς και σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά όπου και να βρίσκεται, είστε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Εμείς είμαστε εδώ και σήμερα. Να ευχηθούμε σε σένα, Θεοφάνη, Φάνη, Φανή, Φωτεινή. Να ευχηθώ με την ευκαιρία και στη φίλη μου τη Φωτεινή να είναι πολύχρονη και να έχει χρόνια πολλά, να χαίρεται την οικογένειά της, καθώς και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο που γιορτάζει. Να θυμίσουμε μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο τηλέφωνο 211-55-5500, να είστε σε επικοινωνία μαζί μας, να μας πείτε ό,τι θέλετε. Εμείς θα σας ακούσουμε, θα αναδείξουμε κάποιο θέμα εάν το έχετε. Εάν έχετε μάλλον να μας προτείνετε. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο πρωτεανάρτηση@zoogla.gr. Να μας βρείτε όμως στο Facebook όπως και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Σήμερα λοιπόν Θεοφάνεια. Θεοφάνεια με βροχές σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε χθες το βράδυ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και φαίνεται λοιπόν πως πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Να ρίξουμε μια λίγο πιο αναλυτική ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Φαίνεται λοιπόν πως σήμερα Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές προβλέπονται στο Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά, τη Νότια Πελοπόννησο και πιθανόν στην Ήπειρο. Από το μεσημέρι τα έντονα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν στην υπόλοιπη Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και πιθανόν στην Ανατολική Στερεά. Να πούμε πως θα έχουμε σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων, η οποία αναμένεται σήμερα από τις πρώτες απογευματινές ώρες και από τα βορειοδυτικά. Να ρίξουμε μια ματιά και στην πρόγνωση όμως για αύριο, Τρίτη 7 Απριλίου. Αύριο είναι και η γιορτή του Αγίου Ιωάννη. Έτσι λοιπόν, αύριο θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα εκδηλώνονται κατά τόπους ισχυρές στην Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και πιθανώς στα Δωδεκάνησα. Να πούμε πάντως πως επιφυλακή βρίσκεται και η πολιτική προστασία. Η Γενική λοιπόν Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς τόσο τις περιφέρειες όπως και τους δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα τυχόν έντονα καιρικά φαινόμενα που μπορεί να συμβούν σε κάποιες περιοχές. Παράλληλα, να πούμε πως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες, σε όλους εσάς λοιπόν, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες, αυτές μάλλον τις ημέρες που θα διανύσουμε σήμερα και αύριο, μεριμνώντας για τη λήψη των μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, των χιονοπτώσεων και του παγωτού. Παγετού, με συγχωρείτε. Λοιπόν, να πούμε ειδικότερα πως πρέπει να ασφαλίσετε τα αντικείμενά σας, τα οποία εάν παρασυρθούν από τον άνεμο, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή ακόμα και τραυματισμούς. Επίσης, να βεβαιωθείτε ότι τα λούκια και οι υδροροές των κατοικιών σας δεν είναι φραγμένα και ότι λειτουργούν κανονικά.
Επίσης, αν πρόκειται να μετακινηθείτε, να ενημερωθείτε για τον καιρό, αλλά και για την κατάσταση του οδικού δικτύου. Κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε αποφασίσει σήμερα να πάτε κάποια εκδρομή λόγω της αργίας. Όπως επίσης και αύριο, ενημερωθείτε για τα κατατόπους δίκτυα, διότι μπορεί να μεταβληθεί το πρόγραμμα των μετακινήσεων, ώστε να αποφύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων. Τώρα επίσης, να αποφεύγετε να διασχίζετε χύμαρους και ρεύματα πεζή ή με το αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, καθώς επίσης και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Επίσης, πρέπει να αποφεύγετε τις εργασίες στην Ήπεθρο και δραστηριότητες σε θάλασσες, παράκτητες περιοχές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων. Αυτό θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Επίσης, πρέπει να ντύνεστε κατάλληλα ώστε να αποφύγετε κάποιο κρύωμα χειμερινό. Είναι πολλά βέβαια τώρα τελευταία. Πολλοί είναι ο κόσμος που αρρωσταίνει καθημερινά με αυτή την περίεργη μεταβολή της θερμοκρασίας. Και επίσης να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κατατόπους αρμόδιων φορέων, όπως παραδείγματος χάρη η τροχέα. Να ρίξουμε μια ματιά όμως και στα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Πριν από αυτό να πούμε πως αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία κυμαίνεται γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο που φιλοξενεί η ζούγκλα.gr, όπου διαβάζουμε οι χρυσές business του αρχισυνδικαλιστή, το κύκλωμα της νύχτας και οι επενδύσεις σε φούρνους καφετέριες. Είναι ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Και να περάσουμε στο δεύτερο πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε Θεοφάνεια με βροχές, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Διαβάσαμε το δελτίο από την ΕΜΗ. Και πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο που διαβάζουμε Πόλεμος για τα ράσα του βουλευτή. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος αφορίζει και ζητά τη διαγραφή Διαμαντόπουλου από το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα θέμα που θα το αναλύσουμε και αργότερα. Και πάμε στο τέταρτο πρωτοσέλιδο, 50 βαθμοί υπό το μηδέν. Πρωτοφανές κύμα κακοκαιρίας με πολιτικές θερμοκρασίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπείτε να δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην άλλη πλευρά του πλανήτη. Όσοι Έλληνες βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στείλτε μας φωτογραφίες, στείλτε μας κάποια βίντεο. Από αυτά μπορείτε ίσως να τραβήξετε έξω από το σπίτι σας, όπου φαίνεται πως για πρώτη φορά έρχεται αρκτική εισβολή, όπως την ονομάζουν. Οι θερμοκρασίες φαίνεται πως είναι χαμηλότερες, πιο χαμηλές ακόμα και από την Αλάσκα. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί η ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
findforme.gr. Ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Σήμερα και πάλι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες αλλά και στις εορτάζους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν Φάνη, Φανή, Φωτεινή, Φώτη, Θεοπούλα, Περιστέρα, διαβάσαμε, Ουρανή, Αράνια, χρόνια πολλά λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας, μιας και είναι απαραίτητη η συμμετοχή σας για να κάνουμε έτσι μια σχετική παρέα, μιας και θα σας ενημερώσουμε για τα θέματα, θα θέλαμε και τη δική σας άποψη για όλα αυτά που συζητάμε και που ακούγονται. Έτσι λοιπόν μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-55-500 και να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoomla.gr, όπως μπορείτε να μας γράφετε τα σχόλιά σας, να μας στέλνετε τα βίντεό σας και τις εικόνες σας, τόσο στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση, καθώς και στο Twitter μπορείτε να μας ακολουθήσετε επίσης με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Επίσης, μπορείτε να βλέπετε ξανά τις εκπομπές μας σε επανάληψη μέσα από το κανάλι του YouTube, μέσα από το Zoomla TV. Αναμένουν καθημερινά οι εκπομπές μας. Μπορείτε να τις δείτε, να τις κάνετε share, να μας γνωρίσει και περισσότερος κόσμος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους τρόπους επικοινωνίας. Τα θέματα είναι πολλά, η επικαιρότητα τρέχει, τόσο τα εγχώρια τέλος πάντων, ναι, όσο και τα διεθνή είναι αρκετά. Και θα ξεκινήσουμε με μια προσωπικότητα που συνεχίζει να απασχολεί και μπορεί να συνεχίσει και για ακόμα πολύ καιρό να απασχολεί. Και φυσικά ο λόγος για τον Μισελ ή αλλιώς τον Μιχάλη Λιάπη. Φαίνεται λοιπόν πως έντονες είναι οι διαμαρτυρίες της οικογένειας Λιάπη μετά από τον τόρο που δημιουργήθηκε για το σαλέ εξοχικό στο μεγάλο χωριό της Βρυτανίας. Που ανήκει λοιπόν στον πρώην Υπουργό Μεταφορών και το οποίο φέρεται να ανακαινίστηκε με κρατική χρηματοδότηση. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο κύριος Λιάπης και οι συνιδιοκτήτες του κτηρίου αξιοποίησαν κοινοτικά κονδύλια με κρατική συγχρηματοδότηση για τη δημιουργία μονάδων αγροτουρισμού προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες. Ωστόσο, υπάρχουν αμφιβολίες για το εάν πράγματι λειτουργήσε ως ξενώνα στον λόγο κτίριο και για το πόσο χρονικό διάστημα, μιας και ο νόμος απαιτεί να μην αλλάξει χρήση πριν από το πέρας μιας δεκαετίας. Να πούμε πως ορισμένοι κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι δεν θυμούνται την προσέλευση τουριστών που να δηλώναν ότι διέμεναν στο οίκημα της οικογένειας Λιάπη. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκεται και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην νομάρχης της Βρυτανίας, ο κύριος Κοντογεώργος, επειδή η αξιοποίηση των κονδυλίων έγινε μέσω της νομαρχιακής εταιρείας Ευρυτανία ΑΕ, στην οποία όπου ο κύριος Κοντογεώργος ήταν επικεφαλής. Τώρα να πούμε πως η θεία του Μιχάλη Λιάπη, κυρία Βασιλική Λιάπη, δήλωσε μέσω του δικηγόρου της πως την χρηματοδότηση την έλαβε η ίδια και πως εκμεταλλεύτηκε εμπορικά τον λόγο ακίνητο, διατηρώντας όλα τα απαραίτητα παραστατικά, όπως αποδείξεις, βιβλία και πελατολόγιο. Από τη μεριά του πάλι, ο αδελφός του πρώην υπουργού, ο κύριος Μάρκος Λιάπης, αναφέρει πως οι σχετικές καταγγελίες έχουν στόχο να βλάψουν πολιτικά τον Μιχάλη Λιάπη. Είναι τόσο καθαρό αυτό το πράγμα που δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε, τόνισε ο ίδιος. Στα πλάνα σας βλέπετε και κατοίκους να μιλάνε για το εν λόγω οίκημα, βλέπετε μάλλον και το ίδιο το οίκημα. Τώρα, να πούμε λίγα λόγια για το σκάνδαλο της Ευρυτανίας ΑΕ, στην οποία, όπως είπαμε, επικεφαλίστηκε ο κ. Κοντογιώργος. Για την Ευρυτανία λοιπόν ΑΕ, ανακοινώθηκε την περασμένη Πέμπτη από την Εισαγγελία Καρπενησίου ότι διώκονται για απιστία τα 18 μέλη του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που υπηρέτησαν, να πούμε, μέχρι τα τέλη του 2010, διότι παρήχαν παρανόμως εγγύηση προκειμένου η εταιρεία να λάβει δάνειο της τάξης των 4,7 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ των διοχθέντων είναι και ο νυν βουλευτής της Βρυτανίας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην νομάρχης ο κ. Κοντογιώργος, ο οποίος στην περίοδο του 1992 και 1993, όπως προαναφέρθηκε, ήταν και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Σύμφωνα λοιπόν με τις καταγγελίες πρώην στελεχών της Ευρυτανίας ΑΕ αλλά και τοπικών παραγόντων,
Ο κύριος Μιχάλης Λιάπης αξιοποίησε τη θέση που κατήχε τότε. Τώρα μιλάμε επί κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Καθώς είχε οριστεί τότε υπουργός εμπορίου και ενέταξε την οικία στο μεγάλο χωριό, η οποία και άνοικε στη θεία του. Ανήκε μάλλον στη θεία του Βασιλική Λιάπη, σε κοινοτικό πρόγραμμα για την προώθηση του αγροτουρισμού με στόχο την κατασκευή περίπου 5 τουριστικών καταλυμάτων. Να πούμε πως το ποσοστό της επιχορήγησης άγγιζε τα 100 εκατομμύρια δραχμές, αφού για την κατασκευή κάθε δωματίου το πρόγραμμα επιχορηγούσε 2 εκατομμύρια δραχμές, καθόλου μικρό ποσό, παρόλο που είναι σε δραχμές. Την εποχή λοιπόν εκείνη η Ευρυτανία ΑΕ ήταν θυγατρική της Αγροτικής Τράπεζας και λειτουργούσε ως ενδιάμεσος φορέας σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που αφορούσαν στον αγροτουρισμό καθώς και σε άλλες δραστηριότητες. Τελικώς, όπως μάθαμε και όπως φαίνεται, το πρόγραμμα εγκρίθηκε και όπως καταγγέλουν αυτοδιοικητικοί παράγοντες της περιοχής, η οικογένεια Λιάπη αξιοποίησε όλα τα παραθυράκια του νόμου και αναμόρφωσε την πολυτελήκεια στο μεγάλο χωριό, αντλώντας λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης, χωρίς να λειτουργήσει ούτε μία ημέρα ως αγροτουριστικός ξενώνας. Τώρα, το πολυτελές σπίτι λοιπόν του πρώην Υπουργού των Κυβερνήσεων Μητσοτάκη αλλά και Καραμαλή του Μιχάλη Λιάπη στο μεγάλο χωριό λειτουργήσε ως ξενώνας και μάλιστα φιλοξένησε τουρίστες, όπως δήλωσε στην τηλεόραση του Αντένα ο αδελφός του Μάρκος. Όπως ο ίδιος λέει, είναι πεντακάθαρο. Έχει κόψει τιμολόγια, λειτουργήσε, έχει αποδεικτικά και παραστατικά, έχει τα πάντα. Είναι τόσο καθαρό, όπως δηλώνει ο ίδιος αυτό το πράγμα, που δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Είναι πεντακάθαρο. Αποδείξεις λοιπόν, άνθρωποι που πήγανε, πελατολόγιο. Τα πάντα δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μάρκος Λιάπης. Δεν ξέρω λοιπόν τι λένε οι κάτοικοι του χωριού. Δεν έχουν ιδέα. Έχουν περάσει 22 χρόνια, τόνισε. Μάλιστα λοιπόν, ερωτηθείς για το αν τίθεται ηθικό ζήτημα με την υπόθεση του σπιτιού του πρώην Υπουργού με τις πλαστές πινακίδες και τον ανασφάλιστο υπερπολιτελές τζιπ, ο Μάρκος Λιάπης απάντησε ότι την ίδια πρακτική ακολούθησε όλο το χωριό. Πού έγινε το ηθικό, για πέστε μου, για να καταλάβω τι εννοείτε. Γιατί να μην είναι ηθικό και για τους άλλους κατοίκους, γύρω στα 400 άτομα που έκαναν ακριβώς το ίδιο. Όλο το χωριό αυτό έκανε και λειτουργήσε το οίκημα σαν μονάδα. Πέθανε κάποια στιγμή ο θείος και η γιαγιά δεν μπορούσε να το συνεχίσει. Αυτά λοιπόν ήταν οι εξελίξεις όσον αφορά την βίλα ξενών, όπως θέλετε πείτε το, του Μιχάλη Λιάπη. Βέβαια να πούμε πως οι κάτοικοι της περιοχής, όσους ακούσαμε και στα δελτία ειδήσεων, σε εκπομπές, να μιλάνε για αυτό το θέμα, δεν θυμόντουσαν ποτέ τα τελευταία χρόνια να λειτουργήσε αυτό το οίκημα ως ξενώνας. Άλλωστε, όπως και οι ίδιοι αναφέρουν, δεν έφερε καν την αναγνωριστική πινακίδα που έπρεπε να φέρει σε κάποιο εμφανές σημείο του οικίματος, ούτε το σήμα του ΕΟΤ. Επίσης, κάποιοι άλλοι επιχειρηματίες που διατηρούν ξενώνες αναφέρουν πως οι ίδιοι είχαν κάνει επίσης τα χαρτιά τους για να λάβουν αυτή την κρατική χρηματοδότηση, αλλά μείναν εκτός προγράμματος και ότι ο μόνος που έλαβε την κρατική αυτή επιχορήγηση ήταν ο Μιχάλης Λιάπης. Τώρα φαντάζομαι ότι το θέμα αυτό θα πάει στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ξέρει καλύτερα το τι πρέπει να κάνει. Ας αφήσουμε λοιπόν να πάρει το πράγμα το δρόμο του. Φαίνεται όμως πως το ένα σκάνδαλο ακολουθεί το άλλο με πραγματικά ηλικιώδη ταχύτητα. Πολλά ακούγονται, πολλά αποδεικνύονται στο τέλος. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί αρκετά. Μιλάμε για την κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ημέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σφοδρό λοιπόν, όπως είπαμε, κύμα κακοκαιρίας πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δοκιμάζονται επί αρκετά 24 ώρα υπό την απειλή και νέων ακραίων καιρικών φαινομένων. Η φωνική, να πούμε, καταιγίδα των περασμένων ωρών άφησε πίσω της τουλάχιστον 16 νεκρούς. Συνολικά να πούμε ότι από την περασμένη Τετάρτη, από όταν και ξεκίνησε η κακοκαιρία, έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 5.000 πτήσεις. Αυτή τη φορά λοιπόν παγετός αναμένεται να πλήξει στις ΗΠΑ, με τους μετεωρολόγους να προβλέπουν ότι στο βόρειο τμήμα τους η θερμοκρασία θα αγγίξει ακόμα και τους μείον 50 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για θερμοκρασίες που δεν υπάρχουν ούτε στην Αλάσκα. Βλέπετε και στα πλάνα σας εικόνες από τα τηλεοπτικά δίκτυα CNN και CBC που δείχνουν πραγματικά το σφοδρό αυτό κύμα κακοκαιρίας. Να πούμε πως ειδικότερα από την Αμερικανική Μετεωρολογική Υπηρεσία γίνεται λόγος για αρκτική εισβολή, η οποία φαίνεται πως θα ξεκινήσει από σήμερα, από το βράδυ της Δευτέρας. Ενώ προβλέπεται ότι σε κεντρικές και βόρειες πολιτείες ο υδράργυρος θα αγγίξει τους μείον 23 ακόμα και μείον 29 βαθμούς. Τη νύχτα, να πούμε πως οι θερμοκρασίες αυτές θα φτάσουν τους μείον 34, ενώ σε ορισμένες περιοχές
περιοχές, όπως είπαμε, ακόμα και τους μείον 50 βαθμούς. Τώρα, ορισμένες περιοχές που αναμένεται να χτυπηθούν από το νέο κύμα κακοκαιρίας είναι το Οχάιο, η Νότια Ντακότα και το Ιλινόις. Στις περισσότερες, να πούμε, βόρειες πολιτείες, οι συγκοινωνίες και οι δημόσιες υπηρεσίες παρέλυσαν, ενώ οι οδηγοί καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους. Από τις αρμόδιες αρχές έχουν επιστρατευτεί εκατοντάδες εκχιονιστικά μηχανήματα για να παραμείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι. Στη Βοστόνη, να πούμε πως το χιόνι άγγιξε 45 εκατοστά, ενώ στον Καναδά και τις βορειοανατολικές ΗΠΑ τα 60 εκατοστά. Ενδεικτικό είναι ότι ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Μαρκ Ντέιτον, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή στις ακραίες καιρικές συνθήκες και ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Από την άλλη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι τα σχολεία, να πούμε, πως θα παραμείνουν κλειστά από την Τρίτη και έπειτα. Στο Σικάγο, λοιπόν, ο εκπρόσωπος του τοπικού Υπουργείου Κοινωνικών και Οικογενειακών Υποθέσεων συμβούλεψε τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλές και ζεστό μέρος στις επόμενες ημέρες, κατά τις οποίες αναμένεται νέο ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών. Οι μετεωρολόγοι προέβλεψαν ότι στο Σικάγο η θερμοκρασία θα πέσει αύριο κάτω από τους 24 βαθμούς Κελσίου. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως γενικό blackout σημειώνεται στο νησί Newfoundland του Καναδά λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε μετασχηματιστή. Αυτά, λοιπόν, και από την κακοκαιρία στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σφοδρό όμως κύμα είναι και το κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έχει πλήξει τις τελευταίες ημέρες και τη Βρετανία. Να πούμε πως οι υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών στη Βρετανία, όπου σημειώνεται σφοδρή κακοκαιρία, επιστρατεύτηκαν από εχθές, μετά τις καταστροφές που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες και οι καταιγίδες. Η χειρότερη, να πούμε πως, ήταν ως προς την ένταση και τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών. Με συγχωρείτε. Ο μετεωρολόγος Ματ Ντόμψον του Μετέο Γκρουπ προέβλεψε ότι η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών θα συνεχιστεί. Είναι πολύ ασυνήθιστο, φαίνεται, πως δήλωσε ο ίδιος, να σημειώνονται τόσο ισχυρές καταιγίδες η μία μετά την άλλη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δήλωσε και πρόσθεσε ότι δεν έχουν δει κάτι τέτοιο από το 1991. Να πούμε πως η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της χώρας εξέδωσε δεκάδες προειδοποιήσεις και ανακοινώσεις για πλημμύρες, με τις παράκτες περιοχές στην Νότια Αγγλία να κινδυνεύουν περισσότερο. Εχθές συνεδρίασε και η Κυβερνητική Ειδική Επιτροπή Εκτάκτων Καταστάσεων Κόμπρα, προεδρεύοντος του Υπουργού Περιβάλλοντος Owen Paterson, ο οποίος, όπως δήλωσε, ήθελε να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την κακοκαιρία που αναμένεται. Οι ειδικοί, να πούμε πάντως, πως υποστηρίζουν ότι από τις βροχοπτώσεις κινδυνεύουν με υπερχείληση πολλοί ποταμοί, θέτοντας σε κίνδυνο γειτονικές κοινότητες περιλαμβανομένων εκείνων στη Νότια Αγγλία που βρίσκονται κατά μήκος του ποταμού Medway στο Κέντ, του Τάμεση στην Οξφόρδη και του Σέβερν στο Gloucestershire. Το φράγμα του Τάμεση, το οποίο προστατεύει από τις πλημμύρες στο κεντρικό Λονδίνο, να πούμε πως παρέμεινε κλειστό εχθές, ενώ περισσότερα από 200 σπίτια πλημμύρισαν από τη Νότια Αγγλία έως και τη Σκωτία. Βλέπετε στα πλάνα σας και εικόνες από τις καταστροφές που αφήσαν πίσω τους οι πλημμύρες. Να πούμε πως τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κακοκαιρία αυτή τις τελευταίες ημέρες. Ενώ άλλη μια φορά, να πούμε πως οι αρχές επανέλαβαν την έκκλησή τους, μάλλον, προς τους κατοίκους να αποφεύγουν τις παραθαλάσσιες περιοχές όπου συγκεντρώνονται για να δουν τα εντυπωσιακά κύματα να σκάνε στην ακτή, καθώς, όπως θα έπρεπε μάλλον να καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, εκθέτουν έτσι τη ζωή τους σε κίνδυνο. Αυτά, λοιπόν, όσον αφορά και τις πλημμύρες στην Βρετανία. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε σε κάτι πάρα πολύ άσχημο, να πάμε, όπως το διάβασα και το ακούσατε, φαντάζομαι, και εσείς, τόσο στα δελτία ειδήσεων, όσο και στα blogs, στα sites. Εχθές ήταν μια ημέρα ντροπής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και μιλάμε φυσικά για το μάτς μεταξύ ΑΕΚ και Γάλλο, όπου και κέρδισε η ΑΕΚ. Να πούμε ότι από σοβαρά επεισόδια, αρκετές διακοπές και μάχες σώμα με σώμα ανάμεσα σε οπαδούς, θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε ανεγκέφαλους, αν και δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδους εκφράσεις, αν και αυτό απέδειξαν. Με τους άνδρες των ΜΑΤΣ στιγματίστηκε η αναμέτρηση στο Σταύρος Μαύρο Θαλασσίτη, στο τέλος της οποίας βρήκε την ΑΕΚ να πανηγυρίζει την νίκη με ανατροπή επί του Εγάλεου με 2-1 σκορ. Το εν λόγω ΜΑΤΣ θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν θα μπορούσε να επιδεχτεί κριτική, καθώς οι γνωστοί άγνωστοι των ελληνικών γηπέδων φρόντισαν για ακόμα μία φορά να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να ολοκληρωθεί μετά από 3 ώρες.
Πριν λοιπόν από την έναρξη του αγώνα, σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια τα οποία ήταν μήνυμα για το τι θα επακολουθούσε. Πιο συγκεκριμένα να πούμε, πως περίπου 20 λεπτά πριν από τη σέντρα, οι οπαδοί των δύο ομάδων εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο με αποτέλεσμα οι ποδοσφαιριστές να διακόψουν το ζεσταμά τους και να επιστρέψουν στα ποδητήρια. Να πούμε πως ακολούθησε ανταλλαγή αντικειμένων φωτοβολίδων μεταξύ των δύο στρατοπέδων, ενώ ένας οπαδός της Ένωσης, ο οποίος δεχόταν άγρια χτυπήματα από οπαδούς των γηπεδούχων, γλίτωσε χάρη στην παρέμβαση των ποδοσφαιριστών. Η αποκατάσταση της τάξης επετεύχθη με την είσοδο των δυνάμεων των ΜΑΤ στον αγωνιστικό χώρο και με περίπου 30 λεπτή καθυστέρηση πραγματοποιήθηκε η έναρξη του αγώνα, που κατά πως φαίνεται οδήγησε σε οριστική διακοπή. Πάντως, η δράση των οπαδών αυτών δεν σταμάτησε εκεί, καθώς τα τελευταία λεπτά του ΜΑΤ, και ενώ η ΑΕΚ είχε καταφέρει να κάνει την ανατροπή, ούτε μπροστά στο σκορ με το 2-1 το μάτς δεν κόπη, αφού οι οπαδοί εισέβαλαν εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο και ακολούθησε νέος κύκλος συμπλοκών με την αστυνομία. Να πούμε πως τα πνεύματα ηρέμησαν με την επέμβαση της αστυνομίας, ωστόσο το μάτς διεκόπη ξανά, ύστερα από απόφαση του διαιτητή, ο οποίος αποχώρησε μαζί με τους βοηθούς του στα αποδυτήρια. Μετά από 15 λεπτά και έπειτα από διαβουλεύσεις, το παιχνίδι συνεχίστηκε για λίγα δευτερόλεπτα και ολοκληρώθηκε κανονικά, για να ξεκινήσει αμέσως μετά ο νέος κύκλος των επεισοδίων. Να πούμε πάντως πως σε συνολικά 48, πως συνολικά σε 48 προσαγωγές και 6 συλλήψεις είχε προχωρήσει μέχρι χθες το βράδυ η αστυνομία στο Σταύρος Μαυροθαλασσίτης, στο γήπεδο, για τα εκτεταμένα αυτά επεισόδια που σημειώθηκαν στον αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να ακούσουμε όμως και λίγο ήχο από τα πλάνα από τον χθεσινό αγώνα. Όπως είπαμε λοιπόν, σε 48 προσαγωγές και 6 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, ενώ οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη λήξη του αγώνα ποδοσφαίρου. Τώρα λοιπόν, σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, που αν και βέβαια θα σας πει περισσότερο ο Ανδρέας Αθανασούλης με την εκπομπή του Sport Ζούγκλα στις 11 η ώρα, να πούμε κι εμείς κάποια πράγματα, τόσο με τη γνώση τουλάχιστον αυτή που έχουμε πάνω στα αθλητικά. Να πούμε τώρα λοιπόν στο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο όπως είναι φυσικό πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Μετά την δράση αυτών των οπαδών, στο City λοιπόν προηγήθηκε στο 37, όταν ο Δουκάκης έκανε το σούτ με τον Καραγκιολίδη να αποκρούει και τον Γεωργέα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Με το ξεκίνημα λοιπόν του δεύτερου μέρους και το 47ο λεπτό, ο Κορδέρο κέρδισε πέναλτι για να ακολουθήσει διακοπή περίπου 9 λεπτών με νέα ένταση ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Την μπάλα έστησε στην Ασπριβούλα ο Πλατέλας, ο οποίος νίκησε τον goalkeeper των γηπεδούχων και ισοφάρισε σε 1-1, για να έρθει ο Μπρέσεβιτς στο 90 να δώσει το πολύτιμο τρίποντο στο συγκρότημα του Δέλα. Τώρα, μιας και είπαμε Δέλα, ας πάμε να δούμε λίγο τι δήλωσε ο προπονητής της ΑΕΚ για αυτά τα επεισόδια, ώστε να ακούσουμε, έχει πραγματικά ενδιαφέρον τα όσα είπε. Θα ξεκινήσουμε το βίντεο και να σας δώσω όλες καλή χρονιά, με υγεία, σε όλους τους φιλάθλους, με υγεία και στους δικούς μας. Τώρα για το παιχνίδι, το όποιο παιχνίδι μπορέσαμε να δούμε. Εξαρχής ότι το παιχνίδι αυτό θα πήγαινε πολύ στη δύναμη, γιατί όλες τις προσφέρεις ήταν σε τραγική κατάσταση. Ιδέα, το παιχνίδι πήγε στη δύναμη. Από μια ατυχή στιγμή δικιά μας χτύπαμε ένα γκολ και τα πράγματα λίγο στην ψυχολογία μας περισσότερο αλλάξανε. Στο δεύτερο μήχρονο αλλάξαμε κάποια πράγματα μέσα στην ομάδα. Νομίζω ότι στο δεύτερο μήχρονο
όπως και στο πρώτο μεγάλο διάστημα, είμαστε καλύτεροι. Προσπαθήσαν τα παιδιά να παίξουν σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο το όποιο ποδόσφαιρο μπορούσε να παίξει. Αλλά το λέω πάντα, νομίζω ότι αυτό που μετά είναι βαθμό, συνεχίζουμε για να βγούμε από αυτές τις κατηγορίες και από αυτές τις συνθήκες που έχουμε σήμερα. Αυτές τις συνθήκες που ήταν σίγουρα δεν βοήθησαν όμως και επηρέασαν από την ομάδα που έγιναν πριν. Προπονούνται οι παίκτες και έχουν μέσα να έχουν μάχη σε όλους. Εντάξει, το είναι ελληνικό φαινόμενο. Αλλά είπαμε, για εμάς αυτό είναι ένα μαύρο τούνελ. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του πώς Κυριακή με Κυριακή αυτό το πώς έρχεται το πρώτο τέλος. Βάσει του 1-1 πώς αισθάνθηκα. Ήταν ένα απέναντι το οποίο ακόμα και ξαναπώναζε σε μερικά σημεία έξω-έξω. Δεν θέλω να σχολιάσω το πρώτο γιατί έτσι το διάβολο έτσι έδωσε και πέρα μέσα στο παιχνίδι δεν μπορούμε να εμείς που είμαστε μέσα στο παιχνίδι δεν μπορούμε να κάνουμε την κίνηση του παιχνιδιού. Εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού νομίζω ότι άκαξε να κερδίσει σήμερα άσχετα αν βρέθηκε πίσω στο σκόρο που μια άκαξε. Όπως έγινε μετά το 2-1. Να μιλάω για επεισόδια, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο, όταν μιλάμε για ποδόσφαιρο και για τίποτα άλλο. Έχει ζήσει ως ποδοσφαιριστής πάρα πολύ τέτοια ανάλογη στις κοινές απειρουκράς. Πώς ήταν αυτές τις δύσκολες στιγμές σε καριέρα σου ή τέτοιες ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι κανείς φιλαθλός δεν μπορεί να νιώσει εκείνες στιγμές τον ποδοσφαιριστή. Καταλαβαίνω και κατανοώ και την το θυμό ίσως των παιχτών του Γάλλο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθουν να σεβόμαστε τον ιδρώτη αυτών των παιδιών. Είναι 22 άτομα μέσα που ιδρώνουν, που τρέχουν, που παλεύουν, καθένας για την ομάδα του, καθένας όπως μπορεί. Και θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό να σταματήσει. Αλλά ευχολόγια και έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Εγώ ένα πράγμα ζητάω, σαν παλιός ποδοσφαιριστής που κι εγώ αυτό ζητούσα όταν έπαιζα μπάλα. Πρέπει να σεβόμαστε αυτόν τον ιδρώτη των παιδιών. Είναι κρίμα να σταματάει το παιχνίδι κάθε και λίγο, να πέφτουμε μπουκάλια και το πιο σημαντικό βέβαια αυτό που ευχήθηκα σε όλους η υγεία είναι και η υγεία αυτών των παιδιών. Φανταστείτε ένα χάσμα να έρθει κάποιον δικό μου παίχτη ή της αντιπάλου ομάδος και να είχαμε τώρα κάποιο τραυματισμό σοβαρό. Αυτά προφανώς κάποιοι δεν τα σκέφτονται, αλλά δυστυχώς όπως είπα, ευχολόγια έχουμε ακούσει με πολλές, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπουμε. Μετά από αυτό το τρίποντο κρατάει τίποτα η ΑΕΚ από αυτό το παιχνίδι. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, εγώ μόνο στους 3 βαθμούς κρατάω. Στο τέλος θα κάνουμε ταμείο. Θέλουμε να βγούμε πολύ γρήγορα από αυτή την κατηγορία και όσο γρήγορα, όσο πιο γρήγορα γίνεται στα μεθομήνα τα παιχνίδια του ενός γύρου που έχουν μείνει για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ήρεμοι κι εμείς και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και πράγματα για την ομάδα. Εντάξει, να σας ευχαριστούμε. Ακούσαμε λοιπόν και τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Τραϊανός Δέλλας. Όπως είπαμε, θα ακούσετε περισσότερα και από την εκπομπή του Ανδρέα Θανασούλη Sport στη Ζούγκλα. Να πούμε λίγο πως με μια ανακοίνωση που άφησε πάρα πολλά υπονοούμενα, εξέδωσε χθες η διοίκηση της αθλητικής ομάδα του ΕΓΑΛΕΟ μετά τη λήξη αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ που στιγματίστηκε από τα επεισόδια που είδαμε. Η ανακοίνωση λοιπόν αναφέρει ότι τα όσα συνέβησαν στο ΕΓΑΛΕΟ είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο. Οι οπαδοί της ΑΕΚ εισέβαλαν στο γήπεδο, χτύπησαν ποδοσφαιριστές της ομάδας μας και έφτασαν μέχρι το πέταλο όπου έκαναν επίθεση στους φιλάθλους του ΕΓΑΛΕΟ. Αν δεν είχαμε την παρέμβαση των ΜΑΤ, ίσως να μιλούσαμε για πολύ χειρότερα πράγματα. Στο ίδιο μήκος κύματος με τους χούλιγκανς της ΑΕΚ και ο διαιτητής του αγώνα έδωσε ένα πέναλτι φάντασμα, από το οποίο προήλθε η ισοφάριση της ΑΕΚ, ενώ το δεύτερο προήλθε από offside και επιθετικό φάουλ. Εάν ο κύριος Μελισανίδης θεωρεί ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να πρωταγωνιστήσει η ΑΕΚ στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, τότε πραγματικά λυπούμαστε για αυτό. Επειδή και το ΕΓΑΛΕΟ είναι μια ιστορική ομάδα, ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι στις σφαγές και στις επιδρομές αυτές. Έτσι λοιπόν κλείνει το Δημοτικό Συμβούλιο της αθλητικής ομάδας του ΕΓΑΛΕΟ. Τώρα, να πούμε ότι σε επίσημη τοποθέτηση για τα χθεσινά επεισόδια στο ΕΓΑΛΕΟ προχώρησε ακόμα και η κυβέρνηση, η διαστόματος λοιπόν του Υφυπουργού Αθλητισμού. Ο Γιάννης Ανδριανός έκανε δήλωση καταδίκης, τονίζοντας μάλιστα πως για όσα συνέβησαν στο χθεσινό ματς, ενημερώθηκε ακόμα και ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Τα σημερινά λοιπόν απαράδεικτα επεισόδια στον αγώνα ποδοσφαίρου της Τρίτης Εθνικής μεταξύ του ΕΓΑΛΕΟ και της ΑΕΚ πρέπει να βρουν την ξεκάθαρη και απερίφραστη καταδίκη ολόκληρου του
αθλητικού κόσμου της πατρίδας μας. Επικοινώνησε, όπως λέει, ο ίδιος με τον Πρωθυπουργό για το συμβάν. Η βούληση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη και δεδομένη. Τα κρούσματα της βίας, όπως και κάθε αντικοινωνική συμπεριφορά, να αντιμετωπίζονται χωρίς καμία ανοχή. Η βία λοιπόν δεν έχει θέση ούτε μέσα αλλά ούτε και έξω από τα γήπεδα και τους αγωνιστικούς χώρους. Όσο και αν κάποιοι ανεγκέφαλοι επιδιώκουν το αντίθετο. Να πούμε πως οι ελληνικές οικογένειες με τη συντονισμένη δράση της πολιτείας και κάθε εμπλεκομένου θα επιστρέψουν στις κερκίδες. Είναι πραγματικά πολύ λυπηρός ένα γεγονός όταν βγαίνουν κυριακές οικογένειες με παιδιά για να πάνε να παρακολουθήσουν μάλλον ένα τέτοιο άθλημα, ένα τόσο δημοφιλής άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο, να έρχονται. Να βλέπουν μάλλον τέτοιου είδους άσχημα επεισόδια τα οποία δεν κάνουν καλό σε κανέναν. Και να πάμε σε κάτι άλλο το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Έχετε ακούσει πάρα πολλά για αυτό το ζήτημα και στο παρελθόν. Φαίνεται λοιπόν πως φάσκει και αντιφάσκει, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος πριν αρκετό καιρό καταδίκαζε το εισιτήριο των 25 ευρώ σε διάφορα τηλεοπτικά κανάλια όταν τον ρωτούσαν, όμως τώρα πλέον είναι υποχρεωτικό. Μιλώντας λοιπόν, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, χαρακτήρισε τα 25 ευρώ για νοσηλεία στα νοσοκομεία δίκαιο και απαραίτητο. Ζητήματα λοιπόν του Υπουργείου Υγείας συζήτησαν ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά κατά την συνάντηση που είχαν χθες το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι λοιπόν, το πρωί, μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τα 25 ευρώ για νοσηλεία στα νοσοκομεία τόσο δίκαιο όσο και απαραίτητο. Απαντώντας εμέσως στις αιτιάσεις του Πασόκ, επισήμανε ότι ο σχετικός νόμος, όπως είναι ψηφισμένος, δεν προέβλεπε καμία απολύτως εξαίρεση για κανέναν. Τις εξαιρέσεις τις βάλαμε εμείς μετά από διαπραγματεύσει με την Τρόικα, τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης. Πρόσθεσε ότι θεωρεί εξαιρετικά άδικο που δεν εξαιρούνται οι άνεργοι από τον μέτρο, αλλά στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτό. Ενώ επισήμανε ότι για να ισχύσουν οι εξαιρέσεις πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση. Να υπενθυμίσουμε ότι από τα 25 ευρώ εξαιρούνται οι χρονίως πάσχοντες, άτομα με αναπηρία άνω του 80%, άποροι, φυλακισμένοι, στρατιωτικοί και τα σώματα ασφαλείας. Να πούμε πως σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι οι ενδοκυβερνητικές κόντρες λίγους μήνες μετά την πανηγυρική υπερψήφιση του συγκεκριμένου μέτρου, τόσο από τη Νέα Δημοκρατία όσο και από το ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ότι άλλο ένα ζήτημα αντιμετωπίζεται ως μια ευκαιρία ανέξοδων επικοινωνιακών παιχνιδιών πίσω από την πλάτη ενός ελληνικού λαού. Τροπολογία λοιπόν για την κατάργηση του εισιτηρίου των 25 ευρώ αλλά και του 1 ευρώ ανασυνταγή στα φάρμακα κατέθεσαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες για να θέσουν πρώτο των ευθυνών τους βουλευτές της συγκυβέρνησης που διαμαρτύρονται όπως ανακοίνωσε ο κοινοβουλευτικός τους εκπρόσωπος Νότης Μαριάς. Η Δημοκρατική Αριστερά από την άλλη επισημαίνει ότι κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει χωρίς υγειονομική περίθαλψη ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης. Καμία δημοσιονομική λοιπόν σκοπιμότητα δεν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών, καταλήγει η ανακοίνωση. Και να πάμε στην συνάντηση του Σαμαρά με τον επόπτη της Τρόικας. Έτσι λοιπόν, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά θα έχει κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα ο επικεφαλής της ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ελέγχει το ρόλο της Τρόικας, ο Αυστριακός Ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ότμαρ Κάρα, στο πλαίσιο περιοδίας που αρχίζει το Σαββατοκύριακο από την Γαλλία και η οποία θα συνεχιστεί σε Ελλάδα, Κύπρο και Ιρλανδία. Όπως επισημαίνει σε δημοσίευμα η μεγάλη κυκλοφορία σε αυστριακή εφημερίδα Courier, ο Ότμαρ Κάρας είχε καταθέσει ήδη το Δεκέμβριο μια έκθεση για την Τρόικα, η οποία εμπλουτισμένη με πληροφορίες και στοιχεία που θα συγκεντρώσει ο ίδιος κατά την περιοδία του στις τέσσερις χώρες, θα τεθεί προς ψήφιση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο της περιοδίας του, όπως σημειώνει η εφημερίδα, ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα έχει συναντήσεις με τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών, τους υπουργούς οικονομικών, οικονομικούς παράγοντες, εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά και τους αρχηγούς των κυβερνήσεων των χωρών, μεταξύ των οποίων είναι και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα λοιπόν με την Κουρίρο, ο κύριος Κάρας, σε σχέση με το έργο της Τρόικας, καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Τρόικα είναι μια λύση έκτακτης ανάγκης, με περιορισμένη χρονική διάρκεια και μέχρι στιγμής βασίζεται μόνο σε μια συνεργασία κυβερνήσεων χωρίς νομική βάση. Στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για διαφάνεια, κοινοβουλευτικό έλεγχο και δημοκρατική νομιμοποίηση. Παράλληλα, να πούμε, απορρίπτοντας την κατηγορία πως η Τρόικα δεν έχει νόημα και πως οδηγεί τους ανθρώπους σε φτωχοποίηση, επισημαίνει πως σε αυτή δεν υπήρχε εναλλακτική επιλογή, διότι διαφορετικά χώρες όπως η Ελλάδα θα οδηγούνταν σε χρεοκοπία.
Όπως υπογραμμίζει λοιπόν η αυστριακή εφημερίδα Ότμαρ Κάρα στην έκθεσή του, ζητεί να υπάρχει στο μέλλον ένας θεσμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις βαριάς κρίσης και ο οποίος θα ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Ότμαρ Κάρα. Και να περάσουμε στη συνάντηση και στο ραντεβού που έχουν δώσει για σήμερα ο Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμαράς με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον Ευάγγελο Βεσνιζέλο. Έτσι λοιπόν, την πρώτη τους συνάντηση για το 2014 έχει κανονιστεί για σήμερα μεταξύ των δύο, του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά αλλά και του Ευάγγελου Βενιζέλου, εν ώψη της επιστροφής της Τρόικας στην Αθήνα. Να πούμε πως στην ατζέντα της συνάντησης θεωρείται βέβαια πως περιλαμβάνονται τόσο οι επόμενες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σχετικά με τις απαιτήσεις των δανειστών, όσο και οι εσωτερικοί τριγμοί που έχουν προκληθεί στο κυβερνητικό σχήμα με αφορμή την ισχύ του μέτρου των 25 ευρώ για την νοσηλεία στα νοσοκομεία. Επιπλέον, αναμένεται να συζητηθούν και ζητήματα που αφορούν την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τη συνάντηση των δύο αυτών πολιτικών προσώπων. Να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη μείωση που φαίνεται πως θα έχουν οι επικουρικές συντάξεις. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
Καλή σας ημέρα και πάλι, καλή ημέρα σε όλο τον κόσμο και χρόνια πολλά, μιας και σήμερα είναι η γιορτή των φώτων ή των θεοφανίων, όπως είναι αλλιώς γνωστή. Είναι επίσημη αργία για την χώρα μας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά λοιπόν, Φάνη, Φανή, Θεοφάνη, Φωτεινή, Ουρανία, Ράνια, Περιστέρα, Θεοπούλα, είναι πολλά τα ονόματα όπως είπαμε σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή στην εκπομπή μας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr, καθώς να μας βρείτε τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter, να μας ακολουθήσετε με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Όπως είπαμε λοιπόν, ψαλίδι εντός του 2014 έρχεται για τις επικουρικές. Όπως προανήγγειλε ο διοικητής του ΙΚΑ, ενώ επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις προβλέπονται ούτως ή άλλως στο μνημόνιο προκειμένου να μηδενιστούν τα ελλείμματα, μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον διοικητή λοιπόν του ΙΚΑ, οι μειώσεις αναμένεται να κινηθούν κατά περίπου μέσο όρο στο 10%, όμως βαρύτερος θα είναι ο πέλεκης που θα πέσει στους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους των ειδικότερων ταμείων. Όπως είπε ο ίδιος, ξέρετε λέει που θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές σε μερικά ευγενή επικουρικά ταμεία. Δεν πιστεύω ότι στο ΙΚΑ θα υπάρξει μείωση πάνω από 20-30% στην κάθε επικουρική σύνταξη, σε συντάξεις των 200-400 ευρώ, ανέφερε ο κύριος Σπυρόπουλος. Ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις όμως στις επικουρικές συντάξεις ενδέχεται να φέρει και η πρόταση βόμβα της διοίκησης του ενιαίου επικουρικού ταμείου, που προβλέπει για όσους συνταξιοδοτηθούν από το 2014 και μετά, οι συντάξεις να μην ξεπερνούν το 20% της κύριας. Αυτό θα σημαίνει μειώσεις έως και 20% στις συντάξεις του ΙΚΑ και έως και 50% στα ευγενή ταμεία. Κάτι που θα θίξει 4.000 έως και 5.000 εργαζομένους σε τράπεζες και δέκο. Να πούμε λοιπόν πως αξιωματούχοι του Υπουργείου τονίζουν ότι αν αυτή η πρόταση συμβάλλει στον περιορισμό των ελλειμμάτων, θα γίνει αποδεκτή. Με το γενικότερο λοιπόν οικοκύρεμα και την τάξη που βάλαμε, αλλά και τον νέο κανονισμό, διασφαλίζουμε ο νέος τρόπος υπολογισμού να στηρίζει αυτή ακριβώς τη λογική, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και τη συνολική περιουσία των ταμείων. Η δημιουργία ατομικής μερίδας για κάθε ασφαλισμένο επιβεβαιώνει την ισορροπία εισφορών παροχών. Ελλείμματα, τέλος, δήλωσε λοιπόν ο Γιάννης Βρούτσης, ο Υπουργός Εργασίας. Όμως λοιπόν αντίστροφα μετρά και ο χρόνος για τις μειώσεις στα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, με το Υπουργείο Εργασίας να επεξεργάζεται τον νέο μαθηματικό τύπο με στόχο να περιοριστούν οι απώλειες. Οι μειώσεις αυτές αναμένεται να φτάσουν ακόμα και το 20% προκειμένου τα βοηθήματα να μην πέσουν κάτω από τις 20.000 ευρώ και να πάρουν πίσω οι δημόσιοι υπάλληλοι τουλάχιστον τις εισφορές που κατέλαβαν. Αυτό θα επιτευχθεί λοιπόν με επιμερισμό των ελλειμμάτων, τα οποία φτάνουν τα 729 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα 15 ετίας. Ας πάμε όμως να ακούσουμε τον κύριο Σπυρόπουλο στην εκπομπή του Μέγκα στο Σαββατοκύριακο, να δούμε τι ακριβώς λέει για τις επικουρικές συντάξεις καλύτερα. Το ψαλίδι που έρχεται μέσα στο 2014 στις επικουρικές συντάξεις προανήγγειλε ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Μιλώντας στην εκπομπή Μέγκα Σαββατοκύριακο, ο διοικητής του μεγαλύτερου ταμείου της χώρας επεσήμανε ότι οι παρεμβάσεις προβλέπονται ούτως ή άλλως στο μνημόνιο, προκειμένου να μηδενιστούν τα ελλείμματα. Σύμφωνα μάλιστα με τον διοικητή του ΙΚΑ, οι μειώσεις αναμένεται να κινηθούν κατά μέσο όρο στο 10%. Βαρύτερες όμως θα πέσει ο πέλεκης στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους των ειδικών ταμείων. Ξέρετε που θα υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Θα υπάρχουν σε μερικά ευγενή επικουρικά ταμεία. Εκεί θα υπάρχουν διαφορές. Καλά, και εκείνη συνταξιούχοι όμως. Τι μα λέτε, φυσικά. Δηλαδή, στο ΙΚΑ πόσο θα είναι από 45% πόσο θα είναι, 10. Δεν νομίζω ότι στο ΙΚΑ θα επηρεάσει. Να σας πω με βάση ευρώ. Δηλαδή, ναι. Δεν πιστεύω θα υπάρξει να μείωση πάνω από 20-30 ευρώ στην κάθε επικουρική σύνταξη. Σε συντάξεις. Τώρα η μέση επικουρική ποια είναι. Η μέση επικουρική ποια είναι. Γύρω στου 280 ευρώ. Ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις όμως στις επικουρικές συντάξεις ενδέχεται να φέρει και πρόταση βόμβα της διοίκησης του ενιαίου επικουρικού ταμείου, που προβλέπει για όσους συνταξιδοτηθούν από το 2014 και μετά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σπυρόπουλος στην εκπομπή του ΜΕΚΑ και για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων. Όπως ακούσατε κι εσείς, μεγαλύτερο θα είναι το πλήγμα στα ευγενή ταμεία που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50%. Λοιπόν, και να πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχόλησε αρκετά τόσο την πολιτική ηγεσία της χώρας, όσο όμως και την εκκλησιαστική ηγεσία.
Και για, μιλάμε για τον Βαγγέλη Διαμαντόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με μία εμφάνιση άκρος καρναβαλική, και άκρος μάλλον καρναβαλική διάθεση, ήταν αρκετή για να πυροδοτήσει εντονότατες αντιδράσεις στους κόλπους της Εκκλησίας και αμέσως το θέμα να λάβει τεράστιες διαστάσεις. Κατά τη διάρκεια λοιπόν των εορτών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Διαμαντόπουλος σε τοπική εκδήλωση στην Καστοριά ντύθηκε παπάς. Συγκεκριμένα ήταν ο Παπασούρας, για να θάψει το μνημόνιο, συμμετέχοντας μάλιστα σε καρναβαλικό άρμα. Η εικόνα λοιπόν ενός εκπροσώπου του κοινοβουλίου να πρωτοστατεί σε καρναβαλικά δρόμενα δεν ενόχλησε τους κατοίκους της Καστοριάς, ωστόσο εξόργησε τον Μητροπολίτη Σιατής της Παύλο και εν συνεχεία τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο. Να δούμε λίγο τα πλάνα, να το ακούσουμε κιόλας με τον Παπασούρα, αλλιώς όπως είναι ο γνωστός Βαγγέλης Διαμαντόπουλος, και θα συνεχίσουμε να το συζητάμε αυτό το θέμα. Εκφράσεις λοιπόν που εκτοξεύθηκαν εκατέρωθεν σίγουρα δεν τιμούν τους εμπλεκομένους σε αυτήν την κόντρα. Ως ανόητο και επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Μητροπολίτης Σιατής στον βουλευτή, ενώ την διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ και την προσωπική τοποθέτηση του Προέδρου Αλέξη Τσίπρα ζήτησε ο Άνθιμος με έναν πύρινο που τον χαρακτηρίζαμε λόγο κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας. Από την πλευρά του, ο κύριος Διαμαντόπουλος αντικρούει τα ιερά πυρά, κάνοντας λόγο για μεσαιωνικές αντιλήψεις και σύγχυση του μνημείου με το εκλογικό σώμα. Άστραψε λοιπόν και βρόντιξε, είναι σωστή η έκφραση, χθες το πρωί ο Μητροπολίτης Άνθιμος κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από την Καστοριά. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος ζήτησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ την διαγραφή του βουλευτή και από τον ίδιο τον κύριο Διαμαντόπουλο να ζητήσει δημόσια συγγνώμη, διαφορετικά λύτρωση δεν βλέπει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ντύθηκε ανέμελο παπάς και πήρε ένα βάζο για να κοινωνήσει τον κόσμο. Δεν μπορεί να εμπέζει το εμπιστήριο της θείας κοινωνίας. Αν ήμουν αρχηγός του κομματός του, θα τον είχα διώξει την ίδια ημέρα. Μπορεί ένας βουλευτής να προσβάλλει την ορθόδοξη πίστη? Πρέπει να παραιτηθεί ή η ηγεσία του κόμματός του να το επιβάλλει να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Αν δεν μετανοήσει, λύτρωση δεν βλέπει, είπε ο Σεβασμιότατος. Από την άλλη, επίθεση κατά του βουλευτή εξαπέλυσε και ο Μητροπολίτης Σιατής της Παύλος, χαρακτηρίζοντάς τον ανόητο και επικίνδυνο, αναφερόμενος στην ενέργειά του να ντυθεί παπά στο τοπικό κανάλι. Μιλώντας λοιπόν στο Αγιορείτικο Βήμα, ο Μητροπολίτης κατηγόρησε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ότι επιχείρησε να ευτελήσει το ιερότερο μυστήριο της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αναρωτιέται βέβαια αν ο Αλέξης Τσίπρας θα κυβερνήσει τον τόπο με πρόσωπα όπως τον Διαμαντόπουλο. Και όπως ήταν φυσιολογικό, ήρθε και η απάντηση του Διαμαντόπουλου. Έτσι λοιπόν, στα παραπάνω πυρά, απάντησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος καταγγέλει την Εκκλησία για τη στρεβλή λογική να επεμβαίνει σε ζητήματα που έχουν να κάνει κατά την εκτίμησή της πολιτικές προεκτάσεις και μάλιστα να προσπαθεί να διαμορφώνει και τις πολιτικές εξελίξεις. Την πρωτοχρονιά στο Άργος Οριστικό της Καστοριάς έλαβε χώρα το πατραπαράδοτο καρναβάλι, στο οποίο συμμετείχα όπως κάνω ανελιπώς τα τελευταία 20 χρόνια. Το φετινό θέμα ήταν όπως πάντα σατυρικό, παριστάνοντας την κρίση που τελειώνει σύμφωνα με τους κυβερνώντες βέβαια και πραγματοποιώντας την κηδεία της. Το ρόλο του ιερέα ανέλαβα να υποδηθώ εγώ. Αυτό λοιπόν στάθηκε αφορμή τόσο για την μικρή μερίδα ιερέων να σχολιάσει αρνητικά ανωνύμως, όσο και για έναν προβεβλημένο ιεράρχη των Μητροπολίτης Σιατής της. Η αλήθεια, όπως λέει ο ίδιος, είναι πως δεν έπεσα από τα σύννεφα, καθώς η Εκκλησία παραδοσιακά αποστρέφεται κάθε αρχαίγονο έθιμο, το οποίο κατάφερε να διατηρηθεί για αιώνες.
Εάν λοιπόν είχαν προκύψει οι ίδιες αντιδράσεις για έναν πολίτη, τότε θα μιλούσαμε για μια απαράδεκτη παρέμβαση στη λογική της επιβολής των ηθικών κανόνων της επικρατούσας θρησκείας σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και στην καθημερινότητα των πολιτών. Η εποχή στην οποία έχει γίνει κατόρθωτο αυτό είναι ο Μεσαίωνας, μάλλον που έχει γίνει κατορθωτό όλο αυτό, είναι ο Μεσαίωνας με όλη την αρνητική φόρτιση που φέρει και μόνο η αναφορά αυτή της εποχής. Όμως, όπως λέει ο ίδιος, η αντίδραση δεν πυροδοτήθηκε από κάποιον από τους πολίτες που ντύνονται ιερείς στα καρναβάλια, αλλά προς αυτόν, προς εμένα, όπως λέει ο ίδιος, στην βουλευτική του, στην ανακοίνωσή του, λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας. Και αυτό γεννάει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο προκύπτει από την στρεβλή λογική της Εκκλησίας, που έχει κάθε δικαίωμα να επεμβαίνει σε ζητήματα που έχουν, κατά την εκτίμησή της, πολιτικές προεκτάσεις και μάλιστα να προσπαθεί να διαμορφώνει τις πολιτικές εξελίξεις. Όλα τα παραπάνω όντως συνιστούν μια διαφορετική αντίληψη περί πολιτισμού σε αντίθεση με το δικό μου πολιτισμό, που χαρακτηρίζεται από την αποδοχή του διαφορετικού, τον σεβασμό στην θρησκευτική, σεξουαλική, πολιτική επιλογή του καθενός, αρκεί αυτή να μην στρέφεται κατά του ανθρώπου, την ελευθερία έκφρασης, της οποίας το απόγειο παραμένει η σάτιρα και αυτοσαρκασμός. Το κυριότερο όμως πάντως, το οποίο ξεπέρασε τα εσκαμμένα στην ανοιχτή του επιστολή ο Μητροπολίτης, ήταν το ζήτημα που έθεσε ευθέως προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για τη δυνατότητα να κυβερνήσει με πρόσωπα σαν εμένα. Εδώ και πολλές λοιπόν δεκαετίες από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, κάποιους από τους ιεράρχες της Εκκλησίας έχουν μπερδέψει το Σταυρό της Ορθοδοξίας με το Σταυρό των Εκλογών και το ποίμνιό τους με το εκλογικό σώμα. Ο λαός προφανώς καλείται κάθε φορά να επιλέξει τους πολιτικούς που θα τον κυβερνήσουν, όχι καθ' υπόδειξη κάποιου ιεράρχη, αλλά με βάση την πρότασή τους για την κοινωνία που θέλουν να δημιουργήσουν. Εδώ και χρόνια λοιπόν παλεύω, λέει ο κύριος Διαμαντόπουλος, σε όλα τα επίπεδα για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας και ανεξιθρησκείας. Μια κοινωνία δίκαιη και ανεκτική σε διαφορετικότητα. Μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και μηδενικής εκμετάλλευσης. Μια κοινωνία με πρόσβαση όλων των πολιτών στα κοινά και κοινωνικά αγαθά. Μια κοινωνία χωρίς πλούσιους και φτωχούς. Μια κοινωνία αλληλεγγύης, στην οποία δεν θα χρειάζεται κανενός είδους φιλανθρωπία και ελεημοσύνη από κανένα. Αυτά τα παραπάνω λοιπόν με έκριναν οι συμπολίτες μου και από αυτά θα με κρίνουν και πάλι σύντομα. Εάν αξίζω, να τους εκπροσωπώ. Αυτά λοιπόν ήταν και όσον αφορά το θέμα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ντύθηκε παπάς και έκανε το μνημόσυνο του μνημονίου. Στην προκειμένη πήγε να κοινωνήσει και μία βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βεβαίως και αρνήθηκε να πάρει τη θεία λειτουργία και η οποία μετά έβγαλε και ανακοίνωση ότι καταδικάζει το γεγονός αυτό. Να πάμε όμως πάλι σε μία άλλη κόντρα. Φαίνεται λοιπόν πως σύμφωνα με τις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, ο Πάνος Καμένος, ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ακολουθεί τα βήματα του Μιχάλη Ιάπη, μιας και λοιπόν έχτισε σπίτι στην Ικαρία με κρατική χρηματοδότηση. Χαρακτηρίζοντας λοιπόν τον κύριο Γεωργιάδη Κότα και κάνοντας λόγο για φασιστοειδή του κύριου Σαμαρά, να πούμε πως ο κύριος Καμένος είπε ότι το ακίνητο στην Ικαρία αποτελεί τουριστική μονάδα 10 δωματίων ιδιοκτησίας της πεθεράς του. Αυτή λοιπόν η επιχείρηση, πρόσθεσε ο κύριος Καμένος, έχει κλείσει προπενταετίας, όταν σύμφωνα με τον νόμο έλυγε υποχρεωτική διάρκεια της λειτουργίας της. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, μιλώντας στον Sky, ανέφερε ότι ακόμη είχε διενεργηθεί έλεγχος το 2010 και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο όσο και από τον ΕΟΤ, όταν υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα. Ας ακούσουμε όμως λίγο τον κύριο Καμένο. Και έβγαινε απόδειξη και πλήρωνε φορεία. Και αυτό ίσχυε και για τα παιδιά μου. Και αυτή η γυναίκα με 10 δωμάτια που εκμεταλλεύτηκε μπόρεσε να ζήσει κάποια χρόνια. Έγινε έλεγχος το 10. Μάλιστα. Όταν έγραψαν τα μπλοκ αυτή την ιστορία. Ήρθε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΟΤ. Διενήργησαν έλεγχο. Έχω ανεβάσει στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα του ελέγχου. Και αυτή η επιχείρηση έκλεισε βιβλία πριν από λίγους μήνες, πριν από ένα χρόνο περίπου, όταν συμπληρώθηκε η υποχρεωτική πενταετία. Μάλιστα. Χωρίς να έχω καμία σχέση. Ούτε σε έχω πάρει, ούτε έχω άλλη κρυφή περιουσία, ούτε σε εταιρείες καλυμμένες, ούτε ράπτους χρυσού στην Ελβετία έχω. Ούτε στη λίστα Λαγκάρντ είμαι. Ό,τι έχω είναι ξεκάθαρο. Τα περιουσιακά στοιχεία της πεθεράς μου, τα οποία τα απέκτησε πριν τη γνωρίσω, τη γυναίκα μου.
το οποίο ήταν 10 δωμάτια που νίκιαζε στην Ικαρία, τα οποία είναι με εφορία πληρωμένη. Εγώ όταν έμενα, για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, το 2008, αυτά έχω ανεβάσει επάνω, πλήρωνα και έβγαινε απόδειξη και πλήρωνε εφορία. Και αυτό ίσχυε και για τα παιδιά μου. Και αυτή η γυναίκα με 10 δωμάτια που εκμεταλλεύτηκε μπόρεσε να ζήσει κάποια χρόνια. Έγινε έλεγχος το 10. Μάλιστα. Όταν έγραψαν τα μπλοκ αυτή την ιστορία. Ήρθε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΟΤ. Διενήργησαν έλεγχο. Έχω ανεβάσει στο διαδίκτυο τα αποτελέσματα του ελέγχου. Και αυτή η επιχείρηση έκλεισε βιβλία. Αμέσως μετά όμως παρενέβη ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρομοίωσε την υπόθεση με εκείνη του Μιχάλη Λιάπη. Όπως και στην περίπτωση Λιάπη που είχε πάρει την επιδότηση η θεία του, έτσι και στην περίπτωση Καμένου είχε πάρει την επιδότηση το 2004 η πεθερά του. Τόνισε ακόμη ότι κατά τους ελέγχους του 2010 η πεθερά του εμφάνισε δύο αποδείξεις, η μία εκ των οποίων είχε κοπεί από τον ίδιο τον Πάνο Καμένο. Εγώ λοιπόν ήρθα στο δικαστήριο. Ο κύριος Καμένος δεν ήρθε. Τα περικότας του τα επιστρέφω, λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Σε μια εβδομάδα στη δίκη για το σκάφος του να είναι στο δικαστήριο, όχι να κρυφτεί πάλι. Και από τον ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε να μην αρθεί η ασυλία μου. Έχει περάσει η εποχή που λασπολογούσε τους πάντες. Ο γενναίος μόλις με βλέπει το βάζει στα πόδια, είπε λοιπόν ο Υπουργός Υγείας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά, θα δείξει βέβαια τι θα γίνει και με το θέμα αυτό του Πάνου Καμένου, αν τελικώς όντως είχε πάρει την κρατική χρηματοδότηση. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει πάλι, ο ξενώνας, τα δωμάτια, αυτά τα 10 νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν της πεθεράς του, έχουν περάσει κανονικά τα χαρτιά, έχουν ελεγχθεί τόσο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο από τον ΕΟΤ, έχουν πληρωθεί στην εφορία και ήταν δικά της για να ζήσει τα χρόνια που ζούσε τέλος πάντων. Και ήταν και πριν γνωρίσει τη γυναίκα του ο ίδιος ο κύριος Καμένος. Θα φανεί στην πορεία ποιος έχει δίκιο. Είναι από αυτές τις υποθέσεις που φαίνεται πως θα απασχολήσουν αρκετά τη δικαιοσύνη. Μία ο κύριος Λιάπης, μία η μίζα των εξοπλιστικών. Γενικότερα πάρα πολλά σκάνδαλα ακούμε τον τελευταίο καιρό. Η δικαιοσύνη αυτή τη χρονιά, μάλλον τόσο το 2013 έως και το 2014, φαίνεται πως έχει πάρα πολύ δουλειά. Είναι δηλαδή πραγματικά αυξημένο ο εργασιακός φόρτος. Λοιπόν. Είδαμε τι γίνεται στην Ελλάδα και θα περάσουμε λίγο να ρίξουμε μια ματιά και στα διεθνή μας θέματα, τα οποία είναι και αυτά αρκετά. Είδαμε βέβαια την κακοκαιρία που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είδαμε και την κακοκαιρία που πλήττει την Βρετανία. Να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες από την προηγούμενη εβδομάδα. Παγκόσμια, τόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα blog, τα δελτία ειδήσεων. Και φυσικά μιλάμε για τον Άσο, το νούμερο ένα οδηγό της Φόρμουλα 1, ο οποίος νομίζω ότι στο μυαλό όλων είναι ο διασημότερος οδηγός της Φόρμουλα και φυσικά ο λόγος για τον Μίχαελ Σουμάχερ, ο οποίος φαίνεται μάλλον πως λοιπόν τα νέα είναι, τα τελευταία νέα φαίνεται πως είναι άσχημα για την υγεία του. Σύμφωνα με ιστοσελίδα γαλλικής εφημερίδας που αναπαράγεται από όλα τα γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης την Κυριακή και η οποία όπως αναφέρει μετά την αξονική που έγινε το Σάββατο δεν έδειξε καμία βελτίωση προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους γιατρούς. Σύμφωνα λοιπόν με πηγή που πρόσκειται στην έρευνα, το κράνος το οποίο έσπασε στα δύο κατά την πρόσκρουση δεν ήταν αρκετό για να τον προστατεύσει. Εν τω μεταξύ, τη στιγμή του ατυχήματος του Μίχαελ Σουμάχερ, ισχυρίζεται ότι κατέγραψε κατά τύχη με το κινητό του ένας Γερμανός αυτόπτης μάρτυρας, όπως ανέφερε στην ηλεκτρονική του έκδοση το γερμανικό περιοδικό Spiegel αργά εχθές το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με το περιοδικό, ένας 35χρονος αεροσυνοδός από το Essen της Δυτικής Γερμανίας κατέγραφε με το smartphone τη φίλη του που έκανε επίσης σκι και εκείνη τη στιγμή φαίνεται να περνά ο Σουμάχερ με χαμηλή ταχύτητα. Κατά το μάρτυρα λοιπόν, ο οποίος επικοινώνησε την Παρασκευή με το Spiegel, ο σκιέρ που πιθανώς είναι ο Σουμάχερ κινείται με πολύ μικρή ταχύτητα, περίπου 20 χιλιόμετρων την ώρα. Όπως γράφει το γερμανικό περιοδικό στην ηλεκτρονική του έκδοση, αυτή η μαρτυρία και το βίντεο μπορεί ενδεχομένως να αποσαφηνίσει το ανοιχτό ζήτημα της ταχύτητας με την οποία ο Σουμάχερ κατέβαινε κατά τη μοιραία πτώση του από το σκι. Η καταγραφή πάντως είναι κάπως θολή και είναι ως προς το παρόν δύσκολο να υποθεί με απόλυτη ασφάλεια ότι ο σκιέρ που διακρίνεται να πέφτει είναι σίγουρα ο Σουμάχερ. Ο 35χρονος πάντως, να πούμε, Γερμανός μάρτυρας, προτίθεται να παραδώσει το βίντεο στις αστυνομικές αρχές στην Ανατολική Γαλλία, οι οποίες έχουν αναλάβει την έρευνα του ατυχήματος, σύμφωνα με όσα γράφει η Der Spiegel.
Ο 7 φορές λοιπόν παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 που νοσηλεύεται στην Γκρενόμπλ εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, όπως δήλωσε το Σάββατο η εκπρόσωπος της οικογένειας Σουμάχερ. Τώρα, να πούμε πως την κάμερα που ήταν προσαρτημένη στο κράνος του σκι του Μίκαελ Σουμάχερ εξετάζουν οι ερευνητές, όπως ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης. Από την εξέταση της κάμερας, οι αρχές ευελπιστούν να βρουν στοιχεία που να διευκρινίζουν τις συνθήκες υπό τις επίες. Συνέβη το σοβαρό ατύχημα στις Γαλλικές Άλπες, όπως ανέφερε πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ακόμη, η αστυνομία κάλεσε σε κατάθεση και τον γιο του Σουμάχερ, ο οποίος ήταν παρόν την ώρα του ατυχήματος. Η είδηση πάντως για την ύπαρξη κάμερα στο κράνος του βετεράνου πιλότου της Φόρμουλα 1 ήρθε στο φως αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα πάντως με το Γαλλικό Πρακτορείο, η οικογένεια του Μίχαηλ Σουμάχερ έδωσε τόσο τη συσκευή όσο και το κράνος στις αρχές προκειμένου να το εξετάσουν. Βέβαια, αυτό έγινε, να πούμε, μετά από αρκετές ώρες. Παραμένει βέβαια διευκρίνηση το αν η κάμερα έσβησε την ώρα του ατυχήματος. Πάντως, τη μέρα προχθές που ήταν η μέρα των 45ων γενεθλίων του Μίχαηλ Σουμάχερ, μέλη των κλαμπ της Φεράρι, από το οποίο θα δούμε και πλάνα, από την Ιταλία και τη Γαλλία, μετέβησαν στην Γκρενόμπλ, διοργανώνοντας σιωπηρή συγκέντρωση για να τιμήσουν τα γενέθλια του θρύλου της Φόρμουλα 1. Να πούμε πως με τη βοήθεια προτζέκτορα, την οποία όπως είπαμε θα το δείτε, στην προσώψη του νοσοκομείου φάνηκε το μήνυμα 45, Σούμι, μείνε δυνατός, συνέχισε τη μάχη. Θα πούμε πως με μήνυμά της η οικογένεια του Σουμάχερ ευχαρίστησε τους θαυμαστές του πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση, τονίζοντας ότι πραγματικά δάκρυσαν από συγκίνηση. Αυτά λοιπόν και τα νέα για την πορεία της υγείας του Μίχαηλ Σουμάχερ. Ας δούμε λίγο τα πλάνα από τον προτζέκτορα που έγραψε Σούμι, θα το ξεπεράσεις να είσαι δυνατός. Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, κάμερες και δημοσιογράφοι πολιόρκησαν την σύζυγο του Κορίνα και άλλους συγγενείς για μια δήλωση. Εκπρόσωπος της οικογένειας τόνισε ότι η κατάσταση της υγείας του Σούμι παραμένει σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ πρόσθεσε ότι δεν θα υπάρξει νέα επίσημη ενημέρωση πριν την Δευτέρα. Διαψεύστηκαν έτσι εμέσως οι προηγηθήσεις δηλώσεις του πρώην πιλότου της Φόρμουλα 1 Φίλιπ Στράιφ, που είχε υποστηρίξει ότι δεν κινδυνεύει πλέον η ζωή του. Είναι λίγο καλύτερα. Η εγκεφαλική αιμορραγία είναι τώρα στην αριστερή πλευρά, κάτι που είναι ανησυχητικό επειδή είναι η πλευρά που αφορά την ομιλία. Ελπίζω ότι παρόλα αυτά, όπως και η πλειοψηφία των ανθρώπων που βρίσκονται σε μια κατάσταση όπως αυτή μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, για παράδειγμα, το 50% συνέρχεται. Επομένως, θα δούμε όταν βγει από το κόμμα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, την Παρασκευή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την εξέλιξη, την πορεία μάλλον της υγείας του Μίχαηλ Σουμάχερ, και να πάμε σε ένα άλλο περιστατικό που συνέβη εχθές περίπου το απόγευμα προς βραδάκι στη Νέα Υόρκη, όταν ξέσπασε μια μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν. Βλέπετε και στα πλάνα σας τη φωτιά στον αυτόν τον ουρανοξύστη. Υπό έλεγχο βέβαια έθεσαν οι 130 πυροσβέστες στην πυρκαγιά που ξέσπασε στον 35ο όροφο του κτηρίου στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, να πούμε πως δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Η πυρκαγιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε διαμέρισμα στον 20ο όροφο σε πολυτελές συγκρότημα των διαμερισμάτων, το οποίο και βρισκόταν στο δυτικό Μανχάταν, στους 43 δρόμους, ή όπως αλλιώς λέγεται 500 West 143 Street. Βλέπουμε στα πλάνα μας τη φωτιά στον 35ο όροφο. Πυκνοί καπνοί και, όπως είπαμε, χρειάστηκαν 130 πυροσβέστες για να τη θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Και να αλλάξουμε ένα θέμα. Αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολλές αναγκαστικές προσγειώσεις από αεροπλάνα. Κάτι έγινε, ήταν το Σαββατοκύριακο αυτό μάλλον. Πάντως, να πούμε πως τύχη βουνό είχαν οι τρεις επιβαίνοντες του μικρού αεροσκάφου, το οποίο και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση το απόγευμα του Σαββάτου μέσα σε αυτοκινητόδρομο της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι άλλωστε και το πιο περίεργο. Το αεροπλάνο λοιπόν, να πούμε πως προσγειώθηκε στη Major Deegan Expressway στο Bronx, έτσι λοιπόν όπως ανακοίνωσε η αστυνομία στο λογαριασμό της στο Twitter. Ο πιλότος και οι δύο γυναίκες επιβάτες υπέστησαν μόνο μικροτραυματισμούς, ενώ κανείς από τους διερχόμενους οδηγούς δεν έπαθε το παραμικρό, όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα το New York Times. Το μονοκινητήριο, να πούμε, Piper P1966-28 είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης για μια εναέρια περιοδία στα αξιοθέατα
της πόλης και για άγνωστο λόγο ο πιλότος υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση στον αυτοκινητόδρομο, ο οποίος έκλεισε για αρκετή ώρα. Τα πλάνα που βλέπετε, να πούμε πως κάνουν πραγματικά το γύρο του διαδικτύου, αλλά μέχρι στιγμής παραμένουν ακόμα άγνωστοι οι λόγοι της αναγκαστικής προσγείωσης. Ας δούμε λίγο τα πλάνα ακόμα. The emergency landing. Authorities say the pilot and both passengers were taken to the hospital, but none suffered any serious injuries. The FAA says the plane, a Piper PA-28, was... Είδαμε λοιπόν και το αεροσκάφος το οποίο αναγκάστηκε να προσγειωθεί όχι απλά σε ένα αεροδρόμιο, σε ένα ελικοδρόμιο, αλλά μέσα σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Bronx. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς και όλα πήγαν καλά. Να πάμε στον πρόεδρο της Ρωσίας, να πάμε στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι, αποφάσισε να τεστάρει προσωπικά την ποιότητα του αγωνιστικού χώρου όπου θα γίνουν οι αγώνες χόκεϊ επιπάγου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν επισκέφτηκε τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στο Σότσι 5 εβδομάδες, όπως είπαμε, πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων. Θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα για την ασφάλεια στις εγκαταστάσεις αλλά και στις πίστες, έκανε ο ίδιος σκι παρέα με τον πρωθυπουργό της χώρας, Δημήτρη Μετβέντεφ. Ο Ρώσος πρόεδρος, να πούμε πως επέστρεφε από το Βόλγκογκραντ, όπου είχε επισκεφθεί τους συγγενείς των θυμάτων από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις. Αυτή δεν ήταν, να πούμε βέβαια, η πρώτη φορά που 61 ετών Βλαντιμίρ Πούτιν έδειξε τις αθλητικές του ικανότητες. Οι δύο άνδρες πάντως δεν επιχείρησαν κατάβαση στις πιο απαιτητικές Ολυμπιακές πίστες. Πλην όμως δήλωσαν ικανοποιημένοι με την οργάνωση στις πλαγιές Κρασνάγια Πολιάνα, όπου θα διεξαχθούν όλα τα αγωνίσματα εξωτερικού χώρου των Ολυμπιακών, των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Τα μέτρα λοιπόν ασφάλειας στο Σότσι αναμένεται να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο. Οι περιορισμένοι πρόσβαση θα αρχίσει ένα μήνα πριν από τους αγώνες. Να πούμε πως οι αρχές θα οριοθετήσουν στο Σότσι μια ζώνη ασφαλείας μήκους 100 χιλιόμετρων περίπου και πλάτους 40 χιλιόμετρων, στην οποία θα επιτρέπεται να εισέρχονται αποκλειστικά και μόνο όσοι σχετίζονται με τη διοργάνωση. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και με τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, αλλά και τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι, οι οποίοι έρχονται σε λίγες ημέρες. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο οποίο είχε απασχολήσει αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται λοιπόν πως το αμερικανικό παγοθεραστικό μετέβει στην Ανταρκτική, όπου συνεχίζεται ακόμα και σήμερα το θρίλερ με τα εγκλωβισμένα στον πάγο ρωσικά και κινέζικα πλοία. Να πούμε πως το Polar Star θα βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης του ρωσικού Academic Sokalsky και του κινέζικου Snow Dragon. Να σημειωθεί λοιπόν ότι το κινέζικο Snow Dragon έσπευσε προς βοήθεια για τον απεγκλωβισμό των 52 επιβατών του ρωσικού πλοίου, ωστόσο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εγκλωβίστηκε και αυτό στο πάγο. Βλέπετε πραγματικά στις οθόνες σας τα συγκλονιστικά πλάνα από την Ανταρκτική, όπου οι άνθρωποι περπατούν πάνω στο χιόνι. Δηλαδή αυτό είναι θάλασσα και περπατούν πάνω. Φανταστείτε πόσο χοντρό πραγματικά, μάλλον πόσο μεγάλο είναι το πάχος του χιονιού στη συγκεκριμένη περιοχή. Χαιρόμαστε λοιπόν που μαθαίνουμε ότι οι επιβάτες του Academic Sokalsky απομακρύνθηκαν με ασφάλεια από το πλοίο, δήλωσε ο αντινάβαρχος της ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Paul Zuckerfood. Είμαστε πάντως έτοιμοι και δεσμευμένοι από το καθήκον να προσφέρουμε σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα και σκληρά περιβάλλοντα στην επιφάνεια της γης, πρόσθεσε. Ας ακούσουμε και λίγο ήχο όμως από το συγκεκριμένο βίντεο, να δείτε πόσο πραγματικά τρομακτικό είναι. And the activity that you can see here are the Russian crew and also the expedition scientists and operational staff who are ferrying our luggage, the expedition's luggage, out on sledges there. It's like a, I don't know whether you can see that, it's a trail of ants, if you like, taking all our luggage out and putting it right by the helipad. Yeah, so things have changed all very quickly here over the last... Eight, six, eight hours, 12 hours, and at one point we were thinking...
Τρομερά λοιπόν πραγματικά τα πλάνα από την Ανταρκτική για να περάσουμε στην Ινδία, όπου σοκ προκαλεί η αποκάλυψη της Ινδικής αστυνομίας ότι η 16χρονη που βιάστηκε από ομαδικά δύο φορές σε διάστημα δύο μηνών και υπέκυψε στα τραύματά της στην παραμονή πρωτοχρονιάς, δεν έβαλε η ίδια φωτιά στον εαυτό της, όπως αρχικά είχε γίνει γνωστό, αλλά πυρπολήθηκε από τους ίδιους τους δράστες. Τα νέα στοιχεία προκάλεσαν την οργή των συγγενών της άτυχης ανήλικης κοπέλας, αλλά και της Εθνικής Επιτροπής Γυναικών, που διοργάνωσε διαδήλωση έξω από τα γραφεία της επαρχιακής κυβέρνησης Δυτικής Βεγγάλης. Το κορίτσι θα ζούσε σήμερα αν η διοίκηση της Δυτικής Βεγγάλης έχει εφαρμόσει σωστά τους νόμους. Πού είναι η δικαιοσύνη? Ένα κορίτσι βιάζεται ομαδικά δύο φορές και είστε ανίκανοι να τιμωρήσετε τους δράστες? Γιατί? Συνολικά λοιπόν να πούμε πως 6 άτομα έχουν συλληφθεί για την υπόθεση, αλλά όποια ποινή σίγουρα δεν θα απαλύνει τον πόνο της μάνας που έκλαιγε με λυγμούς πάνω από το φέρετρο της κόρης της, όπως και ο πατέρας, ο οποίος ζήτησε παραδειγματική τιμωρία. Συγκεκριμένα ζήτησε να κρεμαστούν οι δράστες που προκάλεσαν αυτό το πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο κακό στην κόρη του. Να πούμε βέβαια πως το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο τα ελάχιστα βήματα προόδου που έχουν γίνει για το πρόβλημα της σεξουαλικής βίας στην Ινδία, μετά τον ομαδικό βιασμό και τον θάνατο της 23χρονης φοιτήτριας στο Νέο Δελχή πρόπερσι, το Δεκέμβριο του 2012. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και στην Ινδία με το βιασμό της κοπέλας. Κρίμα, πραγματικά κρίμα σε αυτές τις χώρες να γίνονται τέτοια πράγματα. Και να πάμε στο Μπαγκλαντές, μιας και τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε βία επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά την έναρξη της ψηφοφορίας για τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες μποϊκοτάρει η αντιπολίτευση, ενώ υπάρχουν και καταγγελίες για νοθεία. Οι αρχές ανέστηλαν την εκλογική διαδικασία σε τουλάχιστον 139 κέντρα, σε σύνολο 18.000, αφού διαδηλωτές επιτέθηκαν εναντίον τους και πήραν τις κάλυπες για να εμποδίσουν τη διεξαγωγή των εκλογών, ενώ από το Σάββατο το βράδυ έχουν σημειωθεί επιθέσεις περισσότερα από 200 εκλογικά κέντρα. Ένας εκλογικός αξιωματούχος έχασε τη ζωή του όταν διαδηλωτές επιτέθηκαν εναντίον ενός εκλογικού κέντρου στο βόρειο Μπαγκλαντές λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλυπες εχθές. Οπαδοί του αντιπολιτευόμενου συνασπισμού υπό το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπαγκλαντές φέρονται να επέταξαν βόμβες μολότοφ στο εκλογικό κέντρο της πόλης, τα Κουργκάον, 450 χιλιόμετρα βόρεια της Ντάκα. Ο αξιωματούχος πέθανε αργότερα αφού διακομίστηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, αφού από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης 5 αστυνομικοί, ενώ ανεστάλληκε η εκλογική διαδικασία στο συγκεκριμένο κέντρο. Να πούμε πως η αστυνομία πυροβόλησε όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν ένα εκλογικό κέντρο στην πόλη Σοναγκάζη, στην επαρχία Φένη, 140 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Ντάκα, με αποτέλεσμα ένας διαδηλωτής να σκοτωθεί. Η εκλογική διαδικασία δεν έχει ανασταλεί στο κέντρο αυτό, καθώς η αστυνομία απέτρεψε την προσπάθεια της αντιπολίτευσης, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Χιουμανγιούν Κάμπιρ Χαντάκερ. 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν λοιπόν στις βόρειες επαρχίες Ραγκπούρ και Νιλφαμάρη σε συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών της αντιπολίτευσης. Να πούμε πως τα εκλογικά κέντρα άνοιξαν μόνο στις 147 από τις 400 εκλογικές περιφέρειες, ενώ έχουν κληθεί να ψηφίσουν μόλις 44 εκατομμύρια άνθρωποι σε σύνολο 92 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Στις υπόλοιπες περιφέρειες υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που πρόσκειται στο κόμμα της Λαϊκής Ένωσης, του Πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα Ουαζέντ, οπότε και δεν κρίθηκε απαραίτητο να διεξαχθεί ψηφοφορία. Να πούμε πως η συμμετοχή στις εκλογές ενδέχεται να είναι μικρότερη από το 26% που είχε καταγραφεί το 1996, με συγχωρείτε, σε μια εκλογική αναμέτρηση που είχε σημαδευτεί από την Οθεία. Να πούμε ότι στελέχη της Λαϊκής Ένωσης δήλωσαν επίσης ότι δεν είναι ευχαριστημένα από την εκλογική διαδικασία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ντίπου Μόνι. Το BNP, επικεφαλής του οποίου είναι η Χαλέντα Ζία, ζητεί την παρέτηση της κυβέρνησης και τον διορισμό μιας υπηρεσιακής, η οποία θα αναλάβει την διεξαγωγή εκλογών, κάτι που το αρνείται η Πρωθυπουργός Ουαζέντ. Να πούμε ότι το BNP έχει κηρύξει 48-ωρη γενική απεργία με στόχο να εμποδιστεί η εκλογική διαδικασία, ενώ η κυβέρνηση έχει αναπτύξει περίπου 50.000 στρατιώτες ώστε να αποφευχθούν τα επεισόδια. Να πούμε πως η φωτεινή χρονιά ήταν η πιο αιματηρή για το Μπαγκλαντές από το 1971, οπότε κήρυξε την ανεξαρτησία του με έως και 500 νεκρούς βάσει στοιχείων από μη κυβερνητικές οργανώσεις. Να πούμε πως και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για τις μαζικές συλλήψεις των οπαδών της αντιπολίτευσης, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταγγείλει την ανικανότητα των αρχών να δημιουργήσουν τις απαραίτητες συνθήκες για διεξαγωγή διαφανών εκλογών. Να πούμε πως το Μπαγκλαντές είναι η 8η πιο πολυπληθής χώρα του κόσμου με 154 εκατομμύρια κατοίκους, με έναν στους 3 να ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Να φύγουμε από το Μπαγκλαντές λοιπόν και να πάμε στην Τουρκία. Όπου μετά από 40 μέρες ομοιρίας στη Βόρεια Συρία, ο φωτορεπόρτερ της εφημερίδας Μιλιέτο, ο Μπουνιαμίν Αϊγκούν, είναι και πάλι ελεύθερος. Την είδηση να πούμε πως επιβεβαίωσε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούντογλου, ο οποίος τόνισε ότι ο Αϊγκούν είναι ασφαλής σε τουρκικό έδαφος. Τα ίχνη, να πούμε, του Τούρκου φωτορεπόρτερ αγνοούνταν από τις 26 Νοεμβρίου, όταν και ταξίδεψε στη Συρία για να συναντήσει στρατιωτικό ηγέτη της αντιπολίτευσης. Εικάζεται ότι βρισκόταν στα χέρια των αντικαθεστωτικών ανταρτών. Νωρίτερα, πάντως, να πούμε πως εκατοντάδες εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και απλοί πολίτες διαδήλωσαν στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης με κεντρικό αίτημα την απελευθέρωσή του. Να μείνουμε όμως επίσης στην Τουρκία και στην αλληλεγγύη προς τους αγνοούμενους δημοσιογράφους στη Συρία, όπου ανάστατος είναι ο δημοσιογραφικός κόσμος μετά τα πολλαπλά κρούσματα εξαφανίσεων εκπροσώπου του τύπου στη Συρία. Εκατοντάδες λοιπόν εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και απλοί πολίτες διαδήλωσαν στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης με κεντρικό αίτημα την απελευθέρωση του αγνοούμενου φωτορεπόρτη της Μιλιέτ, ο οποίος πλέον επέστρεψε στην Τουρκία. Σύμφωνα πάντως με την οργάνωση Reporter Χωρίς Σύνορα, από το ξέσπασμα του Συριακού εμφυλίου, 27 εκπρόσωποι του τύπου έχουν σκοτωθεί ενώ δεκάδες έχουν απαχθεί και κρατούνται. Να αλλάξουμε λοιπόν θέμα, να πάμε σε ακόμα μία αναγκαστική προσγείωση. Όπως είπαμε, ήταν αρκετές το Σαββατοκύριακο αυτό, που 29, μιλάμε για την αναγκαστική προσγείωση του Boeing, των Saudi Arabian Airlines, όπου μετά από αυτή 29 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το Boeing πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Μεδίνας, στα δυτικά της χώρας, εχθές το πρωί. Σύμφωνα λοιπόν με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, 18 από τους τραυματίες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες στο αεροδρόμιο, ενώ 11 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας της Saudi Arabian Airlines δήλωσε ότι 3 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Το αεροσκάφος, το οποίο εκτελούσε πτήσεις στο Μασάν του Ιράν με 315 επιβαίνοντες, παρουσίασε τεχνική βλάβη σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία πρόσθεσε ότι ο κυβερνήτης το είχε αναφέρει στον πύργο ελέγχου, είχε αναφέρει μάλλον στον πύργο ελέγχου πρόβλημα στον πίσω τροχό. Αυτό τίμη της μάρτυρας πάντως στο αεροδρόμιο της Μεδίνας, ο οποίος διατήρησε την ανωνυμία του γιατί δεν του επιτρέπεται να μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είπε ότι το αεροσκάφος προσγειώθηκε ύστερα από 2 αποτυχημένες απόπειρες. Ο εκπρόσωπος πάντως της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε ότι το αεροσκάφος είχε νοικιαστεί από άλλη εταιρεία, ενώ η Saudi Arabian Airlines είναι ο εθνικός αερομεταφορέας της Σαουδικής Αραβίας και βρίσκεται σε διαδικασία μερικής ιδιωτικοποίησης. Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στη Γερμανία, όπου πρώην έμπιστος της Μέρκελ φαίνεται λοιπόν πως έχει ρόλο λομπίστα. Σ' άλλο έχει προκαλέσει λοιπόν στη Γερμανία η επικείμενη μετακίνηση του μέχρι πρόσφατα έμπιστου συμβούλου της Άγγελα Μέρκελ στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Πριν από μερικές λοιπόν εβδομάδες, ο πρώην Υπουργός Καγκελαρίας Ρόναλντ Ποφάλα ανακοίνωσε ότι εγκαταλείπει τη θέση του στην κυβέρνηση προκειμένου να αφοσιωθεί στην ιδιωτική του ζωή, διατηρώντας παράλληλα την βουλευτική του έδρα. Εσχάτως όμως αποκαλύφθηκε ότι η απόφαση του Ποφάλα δεν οφείλεται στην πρόθεσή του να μεταπηδήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο της Deutsche Bahn σε πόστο που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτόν. Με βάση λοιπόν την αρμοδιότητα, την καλλιέργεια επαφών με τον πολιτικό κόσμο. Ο Κρίστιαν λοιπόν Χούμποργκ, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας στη Γερμανία, διευκρινίζει ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην έλλειψη συγκεκριμένων κανόνων. Η είδηση έχει προκαλέσει, όπως είναι λογικό, σφοδρές αντιδράσεις στο σύνολο του πολιτικού κόσμου. Θεωρείται μια επανάληψη της υπόθεσης Γκέρχαρντ Σρέντερ. Ο πρώην λοιπόν Γερμανός καγκελάριος ανέλαβε θέση συμβούλου σε μια θυγατρική εταιρεία του ενεργειακού κολοσσού Γκάσπρομ μετά την ήττα του στις εκλογές του 2005. Και να πάμε στην Ιταλία. Να πάμε στην χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Ματζιόρι της πόλης Πάρμα, στην Βόρεια Ιταλία, όπου υποβλήθηκε ο Ιταλός πρώην επικεφαλής του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος, Πιερ Λούτζι Μπερσάνι, ο οποίος υπέστη χθες το πρωί εγκεφαλική αιμορραγία. Ο Μπερσάνι λοιπόν παραιτήθηκε από το αξίωμά του τον περασμένο Απρίλιο μετά από ανεπιτυχείς προσπάθειες να σχηματίσει κυβέρνηση. Να πούμε πως ο Μπερσάνι ένιωσε έντονη δυσφορία και έπειτα μετά από λίγο μετέβη στο τμήμα πρώτων βοηθειών της πόλης Πιατσέντσα μαζί με τη σύζυγό του και τον αδελφό του. Επίσης οι γιατροί που τον υπέβαλαν σαξονική τομογραφία και διέγνωσαν ότι παρουσιάζει εγκεφαλική αιμορραγία έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο νοσοκομείο της Πάρμα.
Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την ενημέρωσή μας, τη διεθνή μας ενημέρωση. Αρκετά ήταν τα θέματα. Πριν πάμε στην ενότητα του πολιτισμού, να πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί όπου να είναι τελειώνει και η σημερινή μας εκπομπή. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε λοιπόν από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είμαστε η πρώτη ανάρτηση, οι δύο πρώτες ώρες του ζωντανού προγράμματος της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Όπως γνωρίζετε και όπως λέμε καθημερινά, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 211-55-55-500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr, καθώς να μας βρείτε τόσο στο Facebook όσο και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Και να πάμε στην ταινία που καθημερινά σας προτείνουμε. Η σημερινή ταινία ονομάζεται Inside και είναι του Λούιν Ντέιβις. Η βραβευμένη λοιπόν στο Φεστιβάλ των Κανών νέα ταινία των αδελφών Κοέν. Εμπνευσμένη λοιπόν από την πραγματική ιστορία του Βαν Ρόγκ και τη μουσική του, η βραβευμένη με Όσκαρ αδερφή Κοέν δημιουργούν τη νέα του ταινία με τίτλο Inside. Η ταινία μας ταξιδεύει στις αρχές των 60's, στην περίοδο όπου ξεκινάει να αναδύεται η folk, η λαϊκή μουσική. Και λίγο πριν ακμάσει με την εμφάνιση του Bob Dylan, τον Peter Paul and Mary, τον Knox και άλλων. Εστιάζεται στην ιστορία του Λιούιν Ντέιβις, ο οποίος αγωνίζεται να κάνει τη δική του καριέρα στη folk μουσική σκηνή και να βρει την τύχη του μέσα από τα μποέμικα καφέ του Greenwich Village. Όμως το ταλέντο του και οι προσδοκίες του σαμποτάρονται διαρκώς από τις λανθασμένες επιλογές, τους προσωπικούς του δαίμονες και την αντίξωη μοίρα του, αναγκάζοντας να ζει χάρη στην ευγνωμοσύνη φίλων και γνωστών. Με την αφηγηματική της δομή και να σχηματίζει ένα νοητό κύκλο, η ταινία ξεκινά και καταλήγει στο ίδιο κλαμπ όπου γνωρίζουμε για πρώτη φορά τον Λιούιν Ντέιβις, δημιουργώντας λοιπόν ένα ενδιάμεσο στις συνθήκες για ένα μυσταγωγικό ταξίδι στη folk μουσική με φόντο τον γκρίζο νεοϊορκέζικο χειμώνα.
Ο Λιουιν Ντέιβις αντιπροσωπεύει την ενθουσιώδη και γεμάτη όνειρα γενιά της δεκαετίας και ο Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο αυτό δίνει μια καταπληκτική λυπή ερμηνεία. Να πούμε πως μουσικός παραγωγός της ταινίας είναι ο T-Bone Barnett, ο οποίος είναι αγαπημένος των αδελφών Κοέν, ενώ πρωταγωνιστούν εκτός από τον Όσκαρ Άιζακ, ο Justin Timberlake και η Carey Mulligan. Η ταινία έχει πλούσιο soundtrack με folk και τραγούδια της εποχής, όπως το 500 Miles που ερμηνεύει ο Justin Timberlake. Με αφορμή λοιπόν τα τραγούδια αυτά, δόθηκε συναυλία αποκλειστικά αφιερωμένη στην ταινία στο Town Hall της Νέας Υόρκης το Σεπτέμβριο του 2013 και η οποία απέσπασε διθυραμπικές κριτικές. Οι αδελφοί Κοέν πρωτοπαρουσίασαν την ταινία στο British Film Festival στο Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2013 και τα σχόλια του βρετανικού τύπου υπήρξαν ενθουσιώδη. Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως η ταινία κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ των Κανών το Μάιο του 2013. Επιπλέον να πούμε πως έχει λάβει πολλές διακρίσεις, όπως τρίτη καλύτερη ταινία στη λίστα των 17 ταινιών της χρονιάς της Huffington Post, δέκατη στη λίστα των καλύτερων ταινιών του 2013 του περιοδικού New Yorker και στην πρώτη στη λίστα των top ταινιών του 2003 των New York Times. Να πούμε πως τη σκηνοθεσία την έχουν τα αδέλφια Cohen, ο Joel και ο Ethan, ενώ πρωταγωνιστούν, όπως είπαμε, ο Oscar Isaac, ο Justin Timberlake και η Carey Mulligan. Και να πάμε στις φόνησες της Παπαδιαμάντη. Είναι η νέα κωμωδία του Αλέξανδρου Ρίγα και του Δημήτρη Αποστόλου, η οποία έχει ανέβει από τις 5 Νοεμβρίου στο θέατρο Πειραιός. 6 γυναίκες θήτες λοιπόν. Η καθεμία έχει σκοτώσει και από κάποιον. Όχι και τόσο αθώο βέβαια. Μόνο και μόνο για να αποκαλυφθεί ότι τα πράγματα στη ζωή δεν είναι πάντα όπως φαίνονται. 6 γυναίκες λοιπόν που έχουν τόσο σώα στα σφρένας, ώστε μηχανεύονται και επικαλούνται κάθε λογής ψυχικής ασθένειας προκειμένου να αποφύγουν την καταδίκη τους. Μια εισαγγελέας ψυχίατρος, μια βοηθός με ειδικότητα αναπαράστρια φόνων που υποστηρίζει ότι είναι η εγγονή του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη και ένας αστυνομικός πολύ ωραίος καλούνται να σταματήσουν τα σχέδια των φωνησών και να τις αποκαλύψουν. Τα πρόγματα όμως δεν έρχονται έτσι όπως τα σχεδίασαν καμία από τις δύο πλευρές. Να πούμε πως συγγραφέας είναι ο Αλέξανδρος Ρήγας και ο Δημήτρης Αποστόλου, το τρομερό αυτό δίδυμο, με τη σκηνοθεσία να την έχει ο Αλέξανδρος Ρήγας. Να πούμε ότι παίζουν η Χρύσα Ρόπα, η Ελένη Καστάνη, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, η Ναταλία Δραγούμη, η Νατάσα Καλογρίδη, η Σοφία Βοιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδο, ο Πατρίκιος Κωστής και η Τζέση Παπουτσή. Ας δούμε το τρέιλερ. Sí, buenas noches, mon amour, mi amor. Sí, señor. J'écoute et ta voix m'envoûte. Je rêve, je soupire, ah, je désire te séduire. S, l'amour. Yes, mi love. Je t'adore, oh yes, I love you, oh my darling. Si, tu t'expliques en britannique, c'est magique. Si, pour te plaire, je ne peux faire que me taire. Si, good night, darling, mi amour, mon trésor. Ενδιαφέρουσα λοιπόν φαίνεται η παράσταση και να περάσουμε να δούμε και μερικά αξιοπερίεργα από τον υπόλοιπο κόσμο. Να πάμε στη Σκωτία, όπου συγκεκριμένα στο Εδιμβούργο ο κόσμος παρακολουθεί σε κεντρικό δρόμο την παράσταση από τον street performer Spandy Andy. Ξαφνικά λοιπόν ένας θεατής και συγκεκριμένα ένας πιτσιρικάς έχει τη διάθεση να μιμηθεί τον Andy. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν τελικά να κλέψει την παράσταση ο μικρός. Ας δούμε το απόσπασμα. Thank you.
αξιαγάπητος ο μικρός, φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα το μέλλον του, φαίνεται πως ακολουθεί τα βήματα του street performer, φαίνεται επίσης πως η λατρεία του για το χορό είναι ξεκάθαρη. Και να πάμε όμως σε ένα άλλο περίεργο, μιας και ο Σκούμπι είναι ένα μικρό τετράποδο το οποίο έκλεψε την παράσταση στο τέλος του αγώνα μεταξύ του Ναυπακτιακού και του Απόλλωνα Δοκιμίου. Να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο σκυλάκι, ο Σκούμπι, δεν χάνει ούτε ένα ματς, ενώ βρήκε την ευκαιρία να κάνει μερικά κόλπα μαζί με τους μικρότερους φίλους, οι οποίοι το διασκέδασαν πραγματικά με την ψυχή τους. Και τον μικρό αξιαγάπητο Τέλειο Σκούμπι, ο οποίος επίσης φαίνεται πως είναι άσος του ποδοσφαίρου. Φαίνεται πως ο μικρός αυτός τετράποδος φύλαθλος είναι πιο ευγενής από τους δίποδους. Σύμφωνα λοιπόν και μετά τα επεισόδια τα χθεσινά μεταξύ της ΑΕΚ και του ΕΓΑΛΕΟ, που πραγματικά μαύρησαν, όπως λέγαμε έτσι, την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βέβαια, περισσότερα από όσα σας είπαμε θα σας πει και ο Ανδρέας Αθανασούλης με την εκπομπή του στις 11. Ακριβώς τώρα, μετά από εμένα, μην φύγετε από τις οθόνες σας. Ακολουθεί το ψυχαγωγικό αλλά και ενημερωτικό μαγκαζίνο με την Ιρόκο Φου, το οποίο λέγεται Ζούγκλα Vibes, λοιπόν. Η νέα εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Από τις 9 έως και τις 11 με την Ιρόκο Φου. Εμείς, οι πρώτοι ανάρτης, θα είμαστε καθημερινά μαζί σας από τις 7 έως και τις 9. Να σας ενημερώνουμε για όλα τα νέα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς επικαιρότητας που πρέπει να γνωρίζετε στο ξεκίνημα της ημέρας σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 η ώρα το πρωί. Μέχρι τότε να έχετε μια υπέροχη ημέρα και ακόμα μια καλύτερη εβδομάδα. Γεια σας. Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και εορτάζοντες. Μην σας ξεχνάμε.